2002-2003. Είναι η 8η αγωνιστική ενός συνάρπασης πρωταθλήματος και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Μακεδονικό και τον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση πρωταθλήματος και ο Μακεδονικός στην τρίτη τη μοιράζεται. Να η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Στο 1 Μακδόναλτ, στο 2 Κουτουλάε, 3 Μπιούφορτ, 4 Φώτ, στις 5 Παπαδόπουλος. Για τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό. Θα σπιάσουμε τον κύριο Προεστόπουλο που είναι μαζί μας καλεσμένος στη συνέχεια για την πεντάδα. Η γνωστή πεντάδα για τον Μακεδονικό στο 1 Χάρτ Διούλιαδέλης, 3 Παπα-Νικολάου, 4 Παπα-Ιωακήμ και 5 Χαν Λόγκτεν με 3 διεθνείς και 2 Αμερικανούς ο Μακεδονικός. Σε ένα πρωτάθλημα όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται με 14 βαθμούς όσους και η ΑΕΚ. Είναι αίτητη και από εκεί και πέρα στην τρίτη θέση Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Μακεδονικός και Άρης από 12 βαθμούς. Βλέπετε εδώ τον ένα από τους δύο διαιτητές, τον Χρυσόστομο Σκηνά της Αθήνας. Από την Αθήνα είναι και ο Λεωνίδας Σπυρίδωνος που βλέπετε εδώ. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Στο σχολιασμό μαζί μας είναι ο Γιώργος Προεστός, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ομάδα των Εφήβων το 1995. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Νάτου στον πάγκο του Μακεδονικού και ο Λευτέρης Δούκας στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το συνεργείο των εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΤΕΝΑ είναι και πάλι παρόν και εδώ βλέπετε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ένας εκ των δύο προπονητών, ο άλλος είναι ο Σούλης Μαρκούπουλος. Όλα έτοιμα λοιπόν για το ξεκίνημα ενός μεγάλου παιχνιδιού και βλέπετε την αγωνιστική. Ηρακλής Άρης, Μακεδονικός Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός Εγνατία, ΑΕΚ Ολυμπιακός, μια Ρίστο, Ολυμπιακός Τεμπλώνη, Μαρούς Τελεστέτη Ηράκλειο και ΠΑΟΚ Περιστέρη. Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Όλα έτοιμα λοιπόν για τον τζάμπολ. Στο κατάμεσο πιστό, αγωνία για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Και η συνήθις εικόνα, εντυπωσιακή, βραζιλιάνικη, εδώ στην παγωμένη Κοζάνη. Όπου χθες το βράδυ, κύριε Προεστέ, η θερμοκρασία ήταν στους μείον 8. Ευτυχώς που το μπάσκετ παίζεται σε κλειστό χώρο. Εντάξει, είναι... οι περιοχές προς τα δωπάνω είναι αρκετά κρύες έξω. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι πιστεύω έχουν έρθει από όλα τα μέρη, τα γύρω μέρη και τους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Βλέπουμε τις τελευταίες οδηγίες του Μπράντοβιτς και η βαθμολογία. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από 14 μοιράζονται την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση Ιωνικός Εγνατία, Μακεδονικός και Άρης από 12. Στην έκτη Ηρακλής Ολυμπιακός που έχει μείον 2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. ΠΑΟ και Μαρούς Τελεσέτ από 10. Στη δέκατη το Περιστέρι μόνο με 9 και από εκεί πέρα στην δέκατη θέση 4 ομάδες Ηράκλειο, Παρένος, Νιαρίστη και Ολύμπια Περλώνη Λάρισας από 8 βαθμούς. Βλέπετε Μακεδονικός 2 βαθμούς πίσω από το Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι ή μήπως δεν είναι, κύριε Προεστέ? Το είπαμε από την αρχή ότι είναι ένα ντέρμπι παιχνίδι, αυτό δεν μπορεί κανένας να το βγάλει από το μυαλό του. Βέβαια η εξέλιξη θα δείξει τι πρεσβεύουμε από την αρχή. Είπα τις διαφορές των δύο ομάδων, νομίζω είναι αρκετά σημαντικές. Υπάρχει ο ενθουσιασμός από τη μία πλευρά του Μακεδονικού και από την άλλη πλευρά υπάρχει η εμπειρία της μεγάλης ομάδος του Παναθηναϊκού, το μεγάλο βάθος παικτών από πλευράς Παναθηναϊκού. Διαφορές υπάρχουν, ομοιότητες υπάρχουν? Ομοιότητες δεν μπορώ να βρήκα πω μία. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ίσως στο γρήγορο παιχνίδι που προσπαθεί και ο ένας και ο άλλος να επιβάλλουν μέσα στο παιχνίδι. Εγώ πας βρήκα κι άλλη μία. Βλέπουμε και το Λιαδέλη 180 πόσμι 22,5 αναγώνα, είναι ο πρώτος σκόρερ του Μακεδονικού και δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Βρήκα κι άλλη μία ομοιότητα. Τα χρώματα. Άσπρο-πράσινο. Λοιπόν, πάμε στο Λευτέρη Δούκα. Λίγο πριν από τον αγώνα, δευτερόλεπτα πριν, κάτι έχει να μας πει Λευτέρη. Δημήτρη, απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εξαιτίας αυτής της διακοπής των ολίγων λεπτών, ο κύριος Ομπράντοβιτς μόλις είδε την πεντάδα που θα κατεβάσει ο Μαρκόπουλος, φώναξε τους βασικούς του παίκτες και τους έκανε κάποιες συστάσεις, προφανώς προσαρμοσμένος στην πεντάδα που είδε ότι θα κατεβάσει ο Μαρκόπουλος. Για να πάμε και στο Γιάννη Νάτου, τι έχουμε από πλευράς Μακεδονικού, έχουμε καμιά κίνηση αντιπερισπασμού? Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως. Ο Μακεδονικός δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει αυτό το πλεονέκτημα απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Προετοιμάζεται όλη την εβδομάδα για τον αγώνα του Σαββάτου. Κάτι τέτοιο έγινε και τώρα. Τα πλάνα του Σούλη Μαρκόπουλου είναι ασφαλώς πολύ γνωστό στους παίκτες του. Άλλωστε, κύριε Προεστέ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχει κατασκόπους στο χρυσό τη Κοζάνη προπονή για να ξέρει ποια πεντάδα θα κατεβάσει ο Μαρκόπουλος στο ξεκίνημα του αγώνα.
Αυτό είναι σίγουρο, δεν νομίζω. Αλλά λίγο πολύ όλες οι ομάδες σήμερα ξέρουν περίπου πώς παίζει ο αντίπαλος, ποια πεντάδα έχει. Λίγες είναι οι εκπλήξεις, νομίζω, που μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος. Και πάντως, βλέποντας και τον κόσμο εδώ στο Μακεδονικό, και καθώς όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ, νομίζω ότι το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν γρήγορο μπάσκετ, μπορούν να παίξουν θεματικό μπάσκετ, μπορούν να σουτάρουν καλά την περιφέρεια, έχουν καλούς ψηλούς. Άρα, και ενώ είναι και κοντά στη βαθμολογία, όλα προϊονίζουν μια καλή περίπτωση να δούμε ωραίο μπάσκετ. Σίγουρα αυτό είναι, είπαμε, το ευχόμαστε όλοι. Λοιπόν, έτοιμα λοιπόν, ξαναλέμε τις πεντάδες για όσους ανοίγουν ενδεχομένως τώρα τους δέκτες τους. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό είναι ο Κλάι, είναι ο Μπλούφορντ, είναι ο Άρεν Μακδόναλτ, είναι ο Αντώνης Φώτσης, μακράν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού, και είναι και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ενώ για τον Μακεδονικό Κοζάνης πια και όχι Θεσσαλονίκης, ενώ στο τζάμπολ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος είναι ο νικητής και επικρατεί. Είναι ο Χαρτ, ο Λιαδέλης, ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Ιωακίνη, ο Καρλ Λόγκερ που είναι πια σχεδόν καλά από το πόδι του. Φώτσης, με αντίπαλο τον Παπα-Ιωακίνη. Παπαδόπουλος χαμηλά. Παίζει πλάτη, προσπαθεί τουλάχιστον. Ο Καρλ Λόγκερ, εξαιρετική προσπάθεια και ένα χορευτικό καλάθι από ένα παιδί που από τα 16 του χρόνια, όταν πήγαμε στο παιδί του Ηρακλή, είχαμε πει όλοι όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, αυτό το παιδί δικαιούται να πιστεύει σε κάτι καλό. Και μάλιστα πρέπει να πω τότε ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή, βλέπετε και τον Μαρκόπουλο, εδώ, οι άνθρωποι του Ηρακλή τότε, όταν τον έβαζαν να παίζει και στο εφηβικό και στο αντρικό, θυμάμαι μια εποχή του είχαν απαγορέψει να παίζει ψηλός, αλλά τον τραβούσαν έξω από το καλάθι στις προπονήσεις για να μην χάσει το παιδί το οποίο κινήσει είχε σαν ταλέντο. Ο Λάζαρος από την πιο μικρή ομάδα πριν πάει στον Ηρακλή, από μια ομάδα μικρή της Σταυρούπολης που είχε ξεκινήσει, έδειξε τα φυσικά του χαρίσματα και προσόντα. Απλώς το πέρασμά του από τον Ηρακλή τον έδωσε την δυνατότητα να δυναμώσει περισσότερο, να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία. Η μπάλα είναι για το Μακεδονικό. Από τη βασική γραμμή θα επαναφέρει ο Jason Hart, πρώην παίκτης των San Antonio Spurs στο NBA. Για τον Παπα-Νικολάου που μαρκάρεται από τον Buford. Buford συμπαίκτης πέρσι του Φώτση στους Memphis Grizzlies. Παπα-Νικολάου, δύσκολο σούτ εκτός οροπίας, υποπίεση από τα χέρια του Παπα-Ιωακίμη, μπάλα εκτός βασικής γραμμής για τον Παναθηναϊκό. Στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα του αγώνα, Μακεδονικός Παναθηναϊκός 0-2. Τέλης Περγαμινέλης, συνεργάτης του Μαρκόπουλου, παλιός παίκτης του Ηρακλείου. Άρελ Μαντόλα ταλιώνεται το σούτ από τον Χαλ Λόγκτεν, η μπάλα είναι για τον Μακεδονικό. Ένας παίκτης που έχει πάει τα ευρωπαϊκά γήπεδα με το κουτάλι, ο Άρελ Μακδόναλτ, πρώην παίκτης της Castles Brain στο Βέλγιο, μετά στην Interior Cusco στη Σλοβενία, για 3 χρόνια της Ολυμπία Λιμπιάνας και άλλα 3 της Μακάμπη. Νομίζω δικαιούται να λέει ότι έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. 7 χρόνια είναι αυτά και φέτος 8ος χρόνος. Σίγουρα η πορεία του το δείχνει αυτό το πράγμα, αλλά και η εμπειρία του. Απόφυτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, Παπα-Ιωακίμ προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, παραλίγο βήματα, προλαβαίνει και δίνει τον Παπα-Νικολάου. 3-2 για τον αναγεννημένο φέτος Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου που έφυγε από τον Ολυμπιακό, δώσε επανάληψη στους τριών πόντων. Έφυγε από τον Ολυμπιακό με 6,1 πόντους πέρσι και είναι στους 16,5 φέτος. Άλλος ο ρόλος στον Ολυμπιακό, άλλος ο ρόλος στο Μακεδονικό. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί και από τις εθνικές ομάδες που τον είχα εγώ. Ήθελε πάντοτε χρόνο συμμετοχής για να μπορέσει να δείξει το ταλέντο του. Νομίζω αυτό σήμερα το έχει στο Μακεδονικό. Λοιπόν, έχουμε το φάουλ εκεί στα μαρκαρίσματα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό υπολόγισαν και οι δύο προπονητές, μιλώντας μαζί τους πριν από τον αγώνα, ότι το παιχνίδι στο ξεκίνημά του θα είναι δυνατό. Είχαμε εδώ το πρώτο φάουλ από πλευράς Μακεδονικού, από τον Jason Hart, και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Δεν ζήτησαν από τη διοίκηση του Μακεδονικού να γίνει μια σύσταση προς τους φιλάθλους της ομάδας, να μην χρησιμοποιούν τόσο πολύ τις κόρνες, οι οποίες δημιουργούν ένα αρκετά μεγάλο θόρυβο και με αποτέλεσμα να μην ακούγονται τελικά τα σφυρίγματα των διαιτητών. Αυτό λέει και ο Σπυρίδωνος, δεξιά Σπυρίδωνος, αριστερά Σχοινάς. Για να δούμε αν θα εισακουστεί τελικά η παρατήρηση. Εκεί είναι ο Τέλης Περγαμινέλης, πάει και ο Μαρκόπουλος. Η επαναφορά θα γίνει από τον Ιμπραήμ Κουτουάη. Πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, νέο φάουλ από τον Χαλ Λόγκτεν. Της Φενέρμπαχτσε, της ΑΕΚ, οπωσδήποτε της Τουρκίας,
και ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των εποχών και πλέον του Παναθηναϊκού για δεύτερη χρονιά. Εκείνο το τρίποντο στην Πολόνια, πολλοί λένε ότι κατακύρωσε το κύπελλο στο Παναθηναϊκό. Ο Παπαδόπουλος τραβάει προς τα έξω το Χαλόγκτεν για να περάσει μετά και να κάνει αυτό το σόλο. 2-2 με αντίπαλο το ψηλό της ομάδας Κοζάνης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτή η κίνηση από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Βλέπουμε ότι είναι στη μέρα του παιχνίδι του Παναθηναϊκού να αφήσουν τον Λάζαρο να παίζει ένα σημαίνα εναντίον του Χόλτερτεν. Πιστεύουν ότι ο Λάζαρος θα τα καταφέρει και αυτό αποδεικνύει μέχρι στιγμή. Λιαδέλης αστοχή. Υπάρχει φάουλ στις διεκδικήσεις κοντά στο καλάθι. Και επαναφορά θα γίνει από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Μας χειράμι είναι το πρώτο φάουλ του Παπαδόπουλου. 2 φάουλ για το Μακεδονικό, 1 για το Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου, Χαρτ, με αντίπαλο τον Μακδόναλτ. Διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δύο playmaker. Αλλά η ίδια μπασκετική παιδεία. Προσπαθεί ο Χαν Λόγκτεν. Υπάρχει νέο φάουλ από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Και νομίζω ότι νωρίς είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς ο αναπληρωματικός του Παπαδόπουλου που θα μπει τώρα στον αγώνα, λογικά, ο Ντάριλ Μίτλετον, είναι σαφώς πιο κοντός από τον Χαν Λόγκτεν, έτσι. Άλλη εμπειρία όμως του Μίτλετον που θα μπει στη θέση του Λάζαρου του Παπαδόπουλου και άλλη εμπειρία του Λάζαρου. Νομίζω ότι με την εμπειρία του. Είναι πιο δυνατός αμυντικά. Πιο δυνατός και έχει άλλη εμπειρία και καλύπτει τις αδυναμίες που έχει στο ύψος. Απλώς παίρνει λιγότερες πρωτοβουλίες επιθετικά. Χαν Λόγκτεν για τρεις. Κάτι που πραγματοποιεί από σπάνιας καθόλου ο Χαν Λόγκτεν. Το να βάζει σου τριών πόντων. Το σκόρ είναι 6-4 για το Μακεδονικό. Είναι ένα φαντάζ αυτό για την ομάδα του Μακεδονικού. Γιατί βλέπουμε ότι θα πρέπει να αναγκαστεί ο ψηλός ή ο παίκτης το μαρκάρι τέλος πάντων να βγει προς τα έξω. Δίνει τη δυνατότητα να μείνει ανοιχτή η ρακέτα της άμυνας του Παναθηναϊκού. Φώτσης. Κουτρουάια μαρκάριστος. Είναι προπόνηση για τον Κουτρουάια αυτά τα σούτα μαρκάριστος. Εδώ ευστοχή. 7-6 για τον Ιμπραήμ Κουτρουάια, τον Ήμπο του Παναθηναϊκού. 6-44 για τη λήξη πρώτου δεκάλεπτου. 7-6 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κίνηση από τον Τζέισον Χαρτ. Προσπαθεί ο Χαν Λόγκτεν εναντίον όλων. Ο Μπιούφορτ ψηλά μαζεύει την μπάλα. Μπιούφορτ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ έξυπνη κίνηση ήταν του Λάζαρου, ο οποίος άδειασε τη ρακέτα, κάνοντας κάποιο screen, τώρα που θα μπορούμε να πούμε, στην άμυνα των παιχτών του Μακεδονικού. Και ο Μπιούφορτ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πέρσι είχε 9,4 σπότς και 4,3 rebound στο NBA. Παπα-Νικολάου ξεμαρκάρεται, σουτάρει μέσα. 8-9 μειώνει σε απόσταση ένα παίκτης ο Μακεδονικός, ακριβώς το 6 λεπτό πριν από το 10 λεπτό. Μπιούφορτ. Ένα παίκτη μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, 1, 2 και 3. Μακδόναλτ, Παπαδόπουλος, κατά συνθήκη μαρκάρισμα από τον Χαρτ, Ντάβιτ είναι εκεί, Μακδόναλτ. Λογικά είχα τέλει χαμηλά με αντίπαλο τον Χαρτ, άλλαξαν εκεί τα μαρκαρίσματα, δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Χαν Λόγκτεν, έμεινε ψηλά έπρεπε για τον Μακδόναλτ. Έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή πιο γρήγορα, μετά την πρώτη πάσα που βγήκε έξω, έπρεπε να υπάρξει κάποια άλλη βοήθεια. Δεν προλάβω ο Παπαγιωακίν να πάει στη βοήθεια. 8-11 για τον Παναθηναϊκό. 5,5 για τη λήξη. Σε μάνα του πάνω ο Παναθηναϊκός. Χαρτ. Ψηλά το σκρίνα από τον Παπαϊωακίν. Η κίνηση του Χαρτ. Το σούτ άστοχο ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Μπιούφορντ είναι ένα ιδιαίτερα αθλητικό παιδί. Για τον Μακδόναλτ. Για τον Φώτση. Το φάουλ από τον Παντρή Παπαϊωακίν. Στο 5ο πριν από τη λήξη και 12 δευτερόλεπτα. 8-11 για τον Παναθηναϊκό. Και ο Μαρκόπουλος έχει ζητήσει ένα time out. 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. 8-11 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Προηγείται μετά στην Κοζάνη. Τις βολές ο Φώτσης. Για να ακούσουμε καταρχήν στον πάγκο του Μακεδονικού τον Γιάννη Νάτου. Τι δημήθηκε εκεί. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έδωσε δύο βασικές παραμέτρους. Αρχικά να περάσει μπάλα στον Μπένχαντ Λόγκτεν. Διέκρινε πρόβλημα στο να περάσει μπάλα στο ψηλό και να παίξει κάτω από το καλάθι. Αλλά και απ' την άλλη ζήτησε στην άμυνα να κλείσει η weak side, η αδύνατη πλευρά, από την οποία σημειώθηκαν και αρκετά καλάθια από πλευρά του Παναθηναϊκού. Και για να ακούσουμε, να δούμε πρώτα τη φάση. Δημήτρης Παπα-Νικολάου, υπάρχει επιθετικό φάουλ, απόσυρε με το δεξί χέρι. Νομίζω σωστή απόφαση. Να ακούσουμε το Λευτέρη Ζούκα για το τι υπόθηκε από τον Μπράδερ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δημήτρη, ακούγοντας τον πάγκο του Παναθηναϊκού, συμπεραίνουμε ότι το κόλπο με το σέντερ του Παναθηναϊκού να παίζει ένας εναντίον ενός θα συνεχιστεί. Απλώς τώρα το ρόλο αυτό θα τον παίξει ο Μίτλετον και όχι ο Παπαδόπουλος που ήταν στον πάγκο.
Όσον αφορά την άμυνα, ο Μπράντοβιτς απλώς επέσε την προσοχή στις παίκτες του για πιο πιεστική άμυνα στην περιφέρεια, αφού ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί δύο τρίποντα, 6 πόντους έξω από την γραμμή των 6 και 25. Το επιθετικό φάουλ του Μπλιούφορντ το βλέπετε εδώ, 13-8, 4,5 περίπου λεπτά πριν από τη λήξη μπροστά. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά με 5 πόντους προηγείται. Στον αγώνα, όπως είχαμε προείπει, ο Ντάριν Μίτλετον, δεύτερο γενιά στον Παναθηναϊκό, πήρε θέση του Λάζαρου Παπαδόπουλου που γρήγορα φορτώθηκε με 2 φάουλ. Ο Μίτλετον με μεγάλη καριέρα στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία, δεκαετή σχεδόν καριέρα στην Ισπανία, 9 χρόνια. Η κίνηση από τον Λιαδέλη για σουτ μέσα. 10-13. Να δούμε την προσπάθεια από τον Μακδόναλτ σε κοντρόλ επιθεσικά, κύριε Προεστέ. Ο Παναθηναϊκός έχοντας 3 παίκτες περιφερειακούς που μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε σχεδόν θέση. Το Φώτσι που σουτάρει εδώ για 3 να μπορεί να παίξει και έξω και μέσα. Τι προβλήματα δημιουργούν στο Μακεδονικό? Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα και οι αλλαγές των παικτών από πλευράς Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπουμε ότι βρίσκει με πολύ ευκολία το διάδρομο προς το καλάθι. Επίσης το άλλο πρόβλημα του Μακεδονικού είναι ότι τον Χαρτ που είναι και το ατούτου βλέπουμε ότι πάντα το μαρκάρει πιο ψηλός παίκτης και με δυσκολία σουτάρει. Αντώνης Φώτσης, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν, ο Φώτσης που πριν από τον αγώνα είχε φτάσει 100 πόντους εδώ, οι δύο διεθνείς μονομαχούν, ένας από τους παλιούς διεθνείς και ένας από τους νέους, Λιαδέλης εναντίον Φώτση. Πρώτο βιολί ο Λιαδέλης με 180 πόντους μέχρι τον αγώνα αυτό στον Μακεδονικό. Πρώτο βιολί ο Αντώνης Φώτσης Παναθηναϊκό με 100 πόντους μέχρι τον αγώνα αυτό. Λιαδέλης με 81% υψηλότερο ποσοστό στις βολές. Παναγιώτης Λιαδέλης, ο οποίος πέρσι ως παίκτης της Ural Great στο Perm, στο ρωσικό πρωτάθλημα, είχε 17,2 πόντους εδώ. Και λίγο πριν φύγει από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είχε 14,5 και εδώ ο Μπράντοβιτς. Μείωσε ο Λιαδέλης σε 12-16, 3,5 πριν από τη λήξη. Φώτσης με αντίπαλο τον Παϊωακίν. Ένα ακόμα δύσκολο μαρκάρισμα, καθώς ο Φώτσης είναι ιδιαίτερα κινητικός. Εδώ θα στοχίσει. Παίρνει το rebound. Καλάθι και φάουλ. Σε αντίθεση με τον Παπαϊωακίν που είναι περισσότερο τεσάρι, περισσότερο κλασικό τεσάρι, περισσότερο ψηλός παρά ένας περιφερειακός όπως ο Αντώνης Φώτσης. Το Φώτση και βλέπουμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το 34 του, πάντοτε αναλόγως ποιος μαρκάρει, βγαίνουν και ξεκινάνε την προσπάθειά τους από μακριά από το καλάθι, έτσι ώστε να έχουν αβαντάζ έναν των πιο βαριών θεωρητικά αμυντικών παικτών. Χαρτ, Παπα-Νικολάου, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αν γίνεται να το δούμε σε επανάληψη, μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια του Παπα-Νικολάου που σηκώθηκε για να καρφώσει. Απέφυγε στον αέρα την επερχόμενη τάπα, έκανε σπάσιμο σπέσ και έφτασε σε ένα φατσαριστό lay-up. Το κλέψιμο από τον Χαν Λόγκεν και το φάουλ από τον Ντάριλ Μίτλετον. Δείτε εδώ εκπληκτική προσπάθεια του Παπα-Νικολάου, όπως ακριβώς σας είπαμε, σπάσιμο σπέσεις και φάλτσο στο lay-up. 14-18 το φάουλ από τον Ντάριλ Μίτλετον. 5 φάουλ για κάθε ομάδα, στον αγώνα και ο Δέσπος, ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Στάσεις από τον Λεωνίδα Σπυρίδωνος προς τον πάγκο του Μακεδονικού, καθώς συχνά πυκνά ακούγονται αρκετές φωνές, βέβαια διαμαρτυρόμενες απέναντι στα σφυρίγματα των διαιτητών. 14-18 με τον Μπεν Χαν Λόγκεν, ο οποίος Χαν Λόγκεν έχει μόλις 3 πόντους. Ένας γυρολόγος των όχι ευρωπαϊκών αλλά των γηπέδων του κόσμου, έχει περάσει από την Ιταλία, τη Ρώμα, από την Τουρκία, ο Γιάνγκ Γαλατασαράι και Ούλκερ. Έχει περάσει και από την Ιαπωνία για να καταλήξει στην Ελλάδα και στον Μακεδονικό Κοζάνη. Ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε υπό συνθήκες να έχει καλή καριέρα και στο NBA. 15-18 η διαφορά μειώνεται στους 3 για τον Παναθηναϊκό, πάντα να προηγείται 3 και 10 για 10 λεπτούς. Μακδόναλτ. Σε τελείως διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην Μακάμπη ή ακόμη περισσότερο νωρίτερα στην Ολύμπια Λιουγκιάνας, του Κλουάι. Θα πάει στο drive. Μακδόναλτ, 4 για το δίνηξη επίθεση. Ντάριν Μίτλετον, στην εκπνοή θα στοχίσει την μπάλα στον Δέσπο. Εδώ βλέπετε τον Σούλη Μαρκόπουλο στην προσπάθεια του Ντάριν Μίτλετον. Ένας πολύ δυνατός, ένας πολύ δυναμικός παίκτης. Εδώ σε επανάληψη. Ο χρόνος δεν είχε τελειώσει. Τα 24 δευτερόλεπτα της επίθεσης, 18-15.
Η κίνηση από τον Παπα-Νικολάου. Jump shoot από το high post θα στοχίσει. Παρά τις καλές προϋποθέσεις. Buford 18-15 παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Σκαστά για τον Middleton. Προσποίηση. Τελικά ο Φώτσης που θα κάνει τα βήματα. Αν υπάρχει επανάληψη, ο Αντώνης Φώτσης, ένας από τους κορυφαίους φέτος του Παναθηναϊκού. Σε επανάληψη, για να δούμε. Ήτανε. Έφυγε το σταθερό από τη θέση του. Πού είναι στο σταθερό του πόδι. Το αριστερό σταθερό πόδι. Βλέπουμε όμως, κύριε Πρεστέ, ενώ βλέπουμε και τον Μπράντοβιτς, ότι συνεχίζει ο Μπράντοβιτς να επιμένει με πάσες χαμηλά στο low cost του Ντάρεν Μίτλετον για να φτύρει τον Χαν Λόγκτερ, πιστεύω, έτσι. Και για να φτύρει τον ψηλό του Μακεδονικού, αλλά μόλις γίνει βοήθεια, βγαίνει πιο εύκολα η πάσα προς τα έξω και βασίζεται είτε στο καλό σου του κουτουλά είτε του Φώτσου. Βγαίνει αμέσως ένα πολύ εύκολο σου. Για Δέλης δύσκολο σουτ με αντίπεδο του Τουάι που έπεσε καλή άμυνα με το σώμα. Το 18-15 παραμένει στο δίλεπτο πριν από την λήξη του δεκάλεπτου. Μακδόναλτ. Σταυρωτές τρίπλες πρώτου Χαρτ. Δεν μπορεί να περάσει. Ο Χαρτ είναι παρά τα 24 χρόνια. Είναι καλός παίκτης, καλός και αμυντικός. Με θητεία στο NBA. Για Δέλης πάνω στο Κουτουλάι. Ξεμαρκάρεται, σουτάρει αστοχή. Σχεδόν στη λήξη του χρόνου. Για Δέλης. Πάνω το Κουτουλάι. Χαρτ. Ενώ σκληρές μονομαχίες βλέπετε στο βάθος μεταξύ του Χαν Λόγκτερ που την πάρει και του Μίτλετον. Παπα-Νικολάου για τρεις. Αστοχή. Νομίζω ότι πάνω δεν γυρίζει αρκετά για να δούμε εδώ. Φώτσης με αντίπαλο το Δέσπο. Υπάρχει φάουλ. Κύριε Προεστέ, επαναλαμβάνω ότι 1-16 πριν από τη λήξη βλέπουμε ότι η μπάλα δεν γυρίζει. Και από ό,τι βλέπω δεν ολοκληρώνονται και τα συστήματα του Μαρκόπουλου. Τι είναι αυτό που κάνει νευρικούς σήμερα τους παίκτες του Μακεδονικού? Νομίζω ότι βρίσκονται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μόνοι τους στην επίθεση οι παίκτες του Μακεδονικού. Ενώ είδαμε και τα rebound του Φώτση πάνω από 7 τον αγώνα. Γι' αυτό και ακριβώς βλέπουμε ότι σουτάρουν τις περισσότερες βέβαια φορές με αποτυχία. Θέλει περισσότερη αυτοσυγκράτηση, θέλει περισσότερο γύρισμα της μπάλας για να έρθει πάλι ένα εύκολο σουτ. Και ήρθε η ώρα για τον Κώστα Τσαρτσαρή, στη θέση του Αντώνη Φώτση, πρώην παίκτης Ισλανδικής ομάδας, Νία Ρίστ, Περιστέρη, Παναθηναϊκός η πορεία του. Τι θα αλλάξει τώρα με τον Τσαρτσαρή στη θέση του Φώτση? Νομίζω ότι ίσως ο κύριος Αμπράντοβιτς έβγαλε τον Φώτση για να τον ηρεμήσει, γιατί μετά από τα βήματα που τον σφύριξαν ήταν αρκετά νευρικός. Δεν νομίζω ότι θα μείνει αρκετή ώρα έξω. Φυσικά με το Τσαρτσαρή έχει το σουτ, μπορεί να παίξει μέσα έξω από το καλάθι και κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να καλύψει τα λίγα λεπτά που θα μείνει απ' έξω με το κενό του Φώτση. Ο Τσαρτσαρής με 5,1 πόντους σε κάθε παιχνίδι φέτος και ένα τα λάθη 2 για το Μακεδονικό και 3 για το Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και ένα φάουλ, το φάουλ είναι από τον Δημήτρη Δέσπο πάνω στον Ντάριλ Μίτλετον. Ένας παίκτης ο οποίος τελικά αποδείχθηκε λίρα 100 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ το φάουλ του Δέσπου στον Μίτλετον. Ένας παίκτης που ναι μεν είναι κοντός για τη θέση του, είναι 2-2. Ναι μεν είναι μεγάλος, γεννημένος το 66. Όμως, στα 36 χρόνια, δεν πάβει όμως να είναι, να έχει περάσει από το NBA, να έχει περάσει για 12 χρόνια από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και κυρίως σε 5 διαφορετικές ισπανικές ομάδες, σε όλες με επιτυχία. Είναι πολύτιμος παίκτης. Βλέπουμε ότι πιστεύω ότι δεν μπορεί να τον ξέρω ότι είναι παίκτης του προπονητή. Είναι ένας ρολίστας παίκτης και όποτε μπαίνει μέσα πάντοτε προσφέρει αυτό που μπορεί να δώσει. 22-15-40 για τη λήξη και η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα 7 για τον Παναθηναϊκό. Χαρτ. Παπα-Νικολάου. Ενώ και ο Λιαδέλης μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Παπα-Νικολάου. Ο οποίος βέβαια πολλά χρόνια έδινε μάχες με τη φανέλα του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού. Buford αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι, 24-15. Ίσως θα λέει κανείς ότι μόνο ο Παπα-Νικολάου και η Λιαδέλης είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες μονομαχίες με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεν με Άρη και Πάουκ και ο Δε με Ολυμπιακό. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τέταρτη φορά που ο Μακεδονικός έχει και αργές επιστροφές. Λιαδέλης το φάουλ ακριβώς ένα δευτερόλεπτο πριν από την εκπνοή του δεκαλέπτου. Είναι η κίνηση από τον Λιαδέλη και εδώ ο Άρελ Μακδόναλτ. Άλλος ένας πολύτιμος παίκτης. Και προσθέτει κάτι άλλο, το οποίο θα το δούμε και συνέχεια. Έχει μια ικανότητα ο Παναθηναϊκός ως ομάδα και όνομα και ο Μπράντεβος προπονητής να κάνει αστέρια και σολίστ, να τους κάνει ρολίστες στα χέρια του. Κουτουάι, Μακδόναλτ,
Buford, Middleton, έτσι. Αυτός είναι και ο ρόλος και του καλού αλλά και του μεγάλου προπονητή. Νομίζω ότι είναι μέσα στο έργο του προπονητού να μπορέσει να κερδίσει ό,τι πολύ περισσότερο από τον κάθε παίκτη. Στη Μακάμπη είχε 13,8 πόντους ο Μακδόναλντ όταν έπαιζε και τώρα στο Παναθηναϊκό κάνει ελάχιστες προσπάθειες γιατί το θέλει για άλλο ρόλο ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, στον αγώνα και ο Λάκοβιτς, ο Σλοβένος, ένα μεγάλο ταλέντο. Με ένα 82 ύψος μπορεί να παίξει και στον Άσο και στο 2. Πρώην παίκτης της Telekom Novo Mesto και φυσικά αναντικατάστατος στέλεχος της Εθνικής Σλοβενίας. Ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη του δεκάλεπτου. Πετάει την μπάλα ο Λάκοβιτς. Πολύ κρύος για να κάνει το θαύμα. 24-17 για τον Παναθηναϊκό στο τέλος του δεκαλέπτου. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο μαζί. Στα τρίποντα, 36-23 rebound, 7,5 περίπου σε κάθε αγώνα, μία assist περίπου στο παιχνίδι, κάτι παραπάνω από ένα κλέψιμο και 6 τάπες. Αυτός είναι ο φετινός Αντώνης Φώτσης μετά την περσινή του θητεία στο NBA, εκεί όπου δεν κατάφερε τελικά να καθιερωθεί, πήγε στους Memphis Grizzlies, εκεί είχε 3,9 πόντους, 2,2 rebound και 11 assist. Πιστεύετε ότι ο Αντώνης Φώτσης που βλέπουμε εδώ είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο για τον οποίο τον φέρανε πίσω, δηλαδή κακά τα ψέματα, το ρόλο του Αντιποντιρόγκα? Νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχει δείξει ότι μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό. Πάει αρκετά καλά από ό,τι είπες και εσύ Δημήτρη, αλλά εκείνο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πιστεύω ότι ο Αντώνης ο Φώτσης, αν προσπαθήσει όπως αυτή τη στιγμή, θα ξαναγυρίσει πολύ γρήγορα στο NBA, παίρνοντας και την θέση που τον αρμόζει στο πρωτάθλημα της Αμερικής. Να ακούσουμε καταρχήν τον Γιάννη Νάτου, καθώς ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιάννη. Ο Σούλης Μαρκόπουλος επιμένει να περάσει μπάλα στον Μπένχαρντ Λόγκτον. Δεν τον έχουμε αξιοποιήσει καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ζήτησε να υπάρξουν πιο γρήγορες επιστροφές, αλλά και να πιάσουν πολύ καλά ο Τζέιμς Χάρτ το αριστερό χέρι του Λάκοβιτς. Είδαμε και το καλάθι του Χάρτ, ένα εντυπωσιακό καλάθι. Και να δούμε τη φάση για τον Παναθηναϊκό, για να δούμε τι έγινε και στον πάγκο του. Σαρτσαρίς χαμηλά με αντίπαλο τον Δέσπο. Η κίνηση από τον Τζαρτσαρή, αριστερό χούξατ, προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Χαρτ. Προσπαθεί αρχικώς για γρήγορη επίθεση ο Μακεδονικός. Κοντρόλεται τελικά Αλιαδέλης και να ακούσουμε τον Λευτέρη Δούκα. Δημήτρη, ο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν να παίζουν κοντά στο καλάθι. Και μάλιστα τους έβαλε τις φωνές για το γεγονός ότι ενώ στα πρώτα λεπτά ξεκινήσανε πάρα πολύ καλά με επιθέσεις από τη θέση του σέντερ, στη συνέχεια προτίμησαν να κάνουν βιαστικές επιλογές και ακριβώς εκεί επικέντρωσε τις οδηγίες του. Λάκοβιτς. Και υπάρχουν βήματα. 8:50 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 24-19 για τον Παναθηναϊκό, βλέπετε και τον Λάκοβιτς. Εκείνο που πρέπει να πούμε, να τονίσουμε Δημήτρη, ήταν ότι ο Χαρτ στο πρώτο δεκάλεπτο δεν σημείωσε πόντο. Ο Μακδόναλντ είχε καταφέρει, μόλις έβγαινε η μπάλα από τα χέρια του, προσπαθούσε να μην ξαναπάει η μπάλα στο Χαρτ και έτσι περιοριζόταν η ομάδα του Μακεδονικού σε άλλες επιθέσεις από άλλους παίκτες. Αυτό βλέπουμε ότι ο Λάκοβιτς δεν, μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Χαρτ πατώντας γερά για τρεις μέσα. 24-22, ο Μακεδονικός μειώνει το καλάθι. 8,5 πριν από την ρίξη και ενώ ο Μπράντοβιτς είναι καθόλου ευχαριστημένος την εξέλιξη. Έχει περάσει και ο Κολόκας στη θέση του Παπα-Νικολάου. Θα αλλάξει και πολύ γρήγορα πιστεύω το Λάκοβιτς. Ο κύριος Μπράντοβιτς. Χαμηλά για τον Μίτλετον. Την μπάλα χάνεται και υπάρχει φάουλ. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Δεύτερο φάουλ του Μπένχαν Λόγκτεν, ενώ στον αγώνα και ο Γιώργος Καλαϊτζής. Ένα από τα βασικότερα στελέχη του Παναθηναϊκού τα τελευταία 6 χρόνια. Προχωρώντας από τον Πανιόνιο.
και εδώ είναι ο Ντάριλ Μίτλετον. Στα 36 του πια. Ο Μίτλετον ο οποίος σουτάρει τις βολές με jump shoot. Πάντοτε έτσι σουτάρει ο Καλαϊτζής. Να πούμε βέβαια ότι έχει ξεκινήσει από τον Βόλο. Ναι, βεβαίως. Να μην το ξεχνάμε, πήγε στον Πανιόνιο και κατόπιν πήγε στον Βάλο του Παναθηναϊκού. 25-22 η διαφορά στους 3 πόντους, 8 και 10 για τη λήξη του ημιχρόνου. Χαρτ, Κολόκας, Βλιαδέλης, Δέσπος και Χαν Λόγκτεν η πεντάδα για τον Μακεδονικό. Κουτλουάι, Καραϊτζής, Σασαρίς, Μπιούφορντ και Μίτλετον. Για τον Παναθηναϊκό έχει χαμηλό στο σχήμα ο Μπράντοβιτς και το φάουλ του Γιώργου Καλαϊτζή. Αναγκάστηκε να αλλάξει το Μακδόναλντ γιατί είδαμε ότι πρέπει να έχει πηχτεί πίτσι στο χέρι μάλλον. Πιστεύω ότι ο Γιώργος Καλαϊτζής θα τα καταφέρει καλύτερα με το χάρτη γιατί είτε προσπάθεια επάνω είτε με φάουλ θα προσπαθήσει όσο μπορεί να τον περιορίσει. Αναφορά από τον Κολόκα. Πρώτη παίκτη στο Αμίντα. Πέρσι και 9 πόντους με το Μακεδονικό στο Α2. Διαβέλη για τον Κολόκα. Χαρτ στην κορφή. Φάουλ από τον Καλαϊτζή. Δεύτερο φάουλ μέσα σε 34 λεπτά. Ο Χαρτ είναι πολύ γρήγορος παίκτης. Με γρήγορο πρώτο βήμα και μια αστραπία σταυρωτή τρίπλα. Βλέπετε το πρώτο βήμα που σας λέγαμε. Και τρίπλα τόσο καλή και από δεξιά και από αριστερά. Επαναφορά και πάλι από τον Κολόκα. 25-22 ψηλά ο Χαν Λόγκτεν για τον Χαρτ. Ο Καλαϊτζής πάνω του. Με 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Γιαδέλης με αντίπαλο του Κουτλάι. Χαν Λόγκτεν έχει χώρο αρχικός αλλά καθυστερεί. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Μπερδεύει τον Χαν Λόγκτεν εκεί. Σε αυτό το τριπλό μαρκάρισμα. Μπήκε σε επανάληψη. Του πιάνει το πόδι ο Μίτλετον. Υπάρχει ήδη ένα φάουλ. Υπήρχε και ένα δεύτερο που δεν δόθηκε και αυτό. Τρία λάθη. Αλλά δούμε την επίθεση καλύτερα. Κολόκας. Χαν Λόγκτεν. Το ητάπα από τον Τζαρτσαρί. Καθώς ήδη ο Μίτλετον είχε κλείσει την οπτική γωνία του Χαν Λόγκτεν. Ο οποίος φοβήθηκε και για το επιθετικό φάουλ βέβαια. Εδώ. Βέβαια στην προηγούμενη φάση πρέπει να πούμε ότι και ο κύριος Σπυρίδωνος ακόμη μπερδεύτηκε. Η φάση, δύσκολες φάσεις. Εδώ το Μαρκούρμα διαμαρτύρεται. Και ο Τσαρτσαρί στον πάγκο καθώς επιστρέφει ο Αντώνης Φώτσης. Εδώ σε επανάληψη. Δεν νομίζω να υπάρχει αμυντικό φάουλ εδώ. Από τον Μίτλετον. Όχι, δεν νομίζω και εγώ. Κακώς διαμαρτύρεται ο Μαρκούρμα εδώ. Ο παίκτης του Μακεδονικού φοβήθηκε το επιθετικό φάουλ. Ακριβώς και κακώς νομίζω φορά ο Μαρκόπουλος. Γιάννη Νάτου, τι λέει ο Μαρκόπουλος. Οι άνθρωποι του Μακεδονικού είναι φανερώτες, ήταν φάουλ. Δεν υπήρχε περίπτωση φάουλ όμως εκεί. Μια και τα rebound, 10 για κάθε ομάδα. Το κλέψιμο και ο Χαρτ στον εφηδιασμό. 24-25 ο Μακεδονικός η απόσταση αναπνοής και το γήπεδο φλέγεται. Ο Χαρτ που είναι σήμερα αναγεννημένος σε σχέση με τον αγώνα του Ιωνικού αλλά και της ΑΕΚ φτάνει 7 πόντους. 24-25 μειώνει ο Μακεδονικός στο μισό καλάθι. Μίτλετον χαμηλά με αντίπαλο τον Δέσπο. Το μακρινό δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας. 27-24 μιλούσαμε για την εμπειρία του Ντάριλ Μίτλετον και τον ρόλο του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 27-24, 6,5 για τη λήξη. Μπορούμε να πούμε ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα επαναφέρει το Μακδόναλντ. Βλέποντας ότι και οι δύο παίκτες που χρησιμοποίησε δεν μπόρεσαν να μαρκάρουν το χάρτη. Λιαδέλης, υποασφαλική πίεση του Κουτλουάη. 26-27 ανάγκη ο Μπράντοβιτς. Ο Λιαδέλης φτάνει στους 8 πόντους με 2 στα 4 δίποτα. Ενώ ο Λιαδέλης ζήτησε και αλλαγή για την Κουτσένη. Κουτλουάι. Να την πάρει το Δέσπο κατά συνθήκη. Το Δαλιάρη στον αγώνα. Μπιούφορντ. Μακρινό σουτ είναι άστοχος. Υπάρχει όμως φάουλ. Είναι προηγουμένος φάουλ στο Ιμπάσα του Φώτση. Και ο Λιαδέλης θα περάσει για λίγο στον πάγκο. Στη θέση του θα περάσει ο Μπεχλιβάνης. Εδώ ο Περγαμινέλης. Συνεργάτης του Μαρκόπουλου. 5-50 για τη λήξη. Ο Μπεκλιμπάνης, ένας βραχής όμως, ένα 77 playmaker. Μαρκάρεται και θα μαρκάρει τον Κώστα Καλαϊτζή. Μακδόναλντ, Καλαϊτζής, με δύο playmaker ο Παναθηναϊκός.
Φώτσης με αντίπαλο τον Αργύρι Δαλιάρη. Καρατζής χαμηλά ο Μίτλετον με αντίπαλο τον Βέσπο. Ένα δυνατό ζευγάρι εκεί, Μπιούφορτ. Μίτλετον περνάει από τον Βέσπο, κακό το Μαγνό Χούξατ. Την μπάλα για τον Μακεδονικό και τον Χαρτ. Και ο Μακεδονικός έχει την ευκαιρία μετά από πολλή ώρα να περάσει μπροστά. Αν αστοχίσει. Πεκλιβάνης. Θετικός παίκτης και καλός σουτέρ από τα 6-25. Ενώ φοβερές μάχες μεταξύ του Μακδόναλντ που πάει πάνω στον Χαρτ. Βλέπουμε τον Μακδόναλντ πώς κυνηγάει τον Χαρτ να μην πάρει την μπάλα. Και τα καταφέρνει. Και τα καταφέρνει. Έχει πατήσει όμως τη γραμμή. Εδώ ο Άρελ Μακδόναλντ. Ο Λιαδέρης έχει ένα πρόβλημα. Ενώ απομένουν 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Και Κλιβάνης. Ένα σουτ. Ιδιαίτερος άστοχο. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Νάτου να μας πει τι συμβαίνει με τον Λιαδέλη. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Έβαλε πάγο στον δεξιό μυρό, το οποίο τον πονούσε προφανώς από κάποια γονατιά που ξέρουμε πόσο επικίνδυνη είναι. Και σε λίγο ετοιμάζεται να ξαναπεί στο παιχνίδι. 5 λεπτά για τη λήξη. 27-26 προς τον Παναθηναϊκό. Μακδόναλντ, Μπιούφορτ. Η κίνηση στο τρίποντο. Ωραίο, δύσκολο σουτ. Και έρχεται ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που επανήλθε στον αγώνα και κάνει το 29-26. Δεν μπορεί ο Μακεδονικός να περάσει μπροστά στο σκορ. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός διατηρεί μια μικρή διαφορά. Μπεκλιβάνης. Χαρτ. Πιο ελεύθερος πια για σουτ από τη θέση 2. Σουτάρει αστοχή. Προσπαθεί ο Δέσπος. Έρχεται εκεί ο Δαλιάρης. Μπιούφορτ. Μακδόναλντ. Υπάρχει φάουλ. Και είναι όλα αυτά 4,5 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, 29-26. Και όλα αυτά, κύριε Προεστέ, ενώ βλέπουμε για πρώτη φορά και παρακαλώ να μου απαντήσετε μετά το time-out που παίζει ο Μαρκόπουλος με κατά τα 4-5 δεύτερη πεντάδα. Αλλά θα τα δούμε αυτά μετά το time-out. Here he is, surfing nice and easy. And he's heading for the ledge. Get up, stay up, Powerade. Και πάλι μαζί από τον Σος Κοζάνης, 4,5 για τη λήξη του μηχρόνου, 29-26 προς τον Παναθηναϊκός. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Προεστέ, ότι για πρώτη φορά το κλίμα περιόδου βλέπουμε ένα Μακεδονικό να αγωνίζεται κατά τα 4-5 με την αποκαλούμενη δεύτερη πεντάδα. Αυτό τι δείχνει? Νομίζω ότι καταρχήν από συγκυρίες γίνεται αυτό, διότι πρώτο εκεί υπήρξε ο τραυματισμός του Λιαδέλη και ο τραυματισμός του Λόστερ, του ψηλού του Μακεδονικού. Άρα νομίζω ότι ήταν δύο αναγκαστικές αλλαγές που ανάγκασαν και τον Σούλη Μαρκόπουλου να εμπιστευτεί στα υπόλοιπα παιδιά. Εκείνο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν είναι μέσα ο Μακδόναλντ, βλέπουμε ότι περιορίζεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν μπορούμε να έχουμε ξανά αυτή την κάρτα, ενώ βλέπουμε και το Φραγκίσκο Αλβέρτι. Το σκόρ από τους ψηλούς και τους κοντούς. Μακεδονικός βλέπετε καθ' ολοκληρία σχεδόν η πόντια από τους κοντούς. Ενώ ο Παναθηναϊκός σαφώς και πιο ισορροπημένος, αλλά και το βάθος και το βάρος στους ψηλούς. Σίγουρα αυτό το είπαμε, το τονίσαμε στην αρχή. Εκείνο πρέπει να πούμε ότι όσο μπες μέσα ο Μακδόναλντ περιορίζεται κατά πολύ ο Χαρτ. Και βλέπουμε ότι όταν παίρνει την μπάλα για να κάνει επίθεση είναι αρκετά κουρασμένος, γιατί προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα χωρίς την μπάλα που του γίνεται από το Μακδόναλντ. Μια ομάδα όμως που στηρίζεται σε ένα παιχνίδι τόσο πολύ σκοτούς, δεν ρισκάρει. Πάντως, δεν ρισκάρει όταν είναι όμως η δύναμή σου εκεί και δεν έχεις άλλες επιλογές, προσπαθείς να προσαρμόσεις και το παιχνίδι σου εκεί πάνω. Ο Μακδόναλντ ευστοχεί στη μία από τις βολές, 30-26. Βλέπετε κάτω δεξιά και τον χρόνο που απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Χαρτ, Δέσπος, ενώ έχει περάσει ξανά στον αγώνα ο Χαν Λόγκτεν, αλλά και ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Χαν Λόγκτεν, με αντίπαλο τον Παπαδόπουλο. Η κίνηση περνάει κατά στο καλάθι, καταπληκτική ενέργεια. Ωραία κίνηση του. Από τον Μπεν Χαν Λόγκτεν, 30-28, ο Αμερικανός που φτάνει στους 6 πόντους. Μακδόναλντ, με αντίπαλο τον Χαρτ. Μπιούφορτ. Φώτσης για 3. Άστοχος. Λιαδέλης μαζεύει το rebound. Το 30-28 για τον Παναθηναϊκό παραμένει. Λιαδέλης. Με αντίπαλο τον Καρατζή και παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Μπρος πίσω από τον Λιαδέλη. Ακούμε τον Γιάννη Νάτου.
Ο Στουλς Μαρκόπουλος ζητάει συνεχώς καθαρό μυαλό και ψυχραιμία στην επίθεση. Σωστή απόφαση, διαιτητή, πες μου Γιάννη. Ο Στουλς Μαρκόπουλος ζητάει συνεχώς καθαρό μυαλό και ψυχραιμία στην επίθεση, ενώ είδα για πρώτη φορά να δικαιώνεται με το καλάθι του Μπένχαρντ Λόγκντεν, καθώς από την αρχή του αγώνα ζητάει να περάσει μπάλα στο ψηλό του για να κάνει ενέργεια μέσα στο καλάθι. Λευτέρη, ο Μπράντοβιτς θέλει από τους παίκτες του. Το μεγάλο πρόβλημα του Μπράντοβιτς είναι το μαρκάρισμα του Χαρτ. Θυμίζω ότι μετά από περίπου 17 λεπτά αγώνα έχει αλλάξει 4 φορές το μαρκάρισμα στον Αμερικανό. Μακδόναλντ, Λάκοβιτς, Καλαϊτζής και τώρα πάλι Μακδόναλντ. Από αυτό που έχω συμπεράνει είναι πως θεωρεί σαν τον Χαρτ σαν το μεγαλύτερο όπλο του Μακεδονικού και πιστεύει ότι αν το σταματήσει θα κερδίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Φώτση και μάζε σου τριών πόντων μετά το σουτ. Έχει φύγει μπάλα. Οι βολές για τον Jason Hart, ο οποίος ζητά από τους φίλους της ομάδας να μην υπερβαίνουν το δέον στους πανηγυρισμούς. Να τονίσουμε εδώ, Δημήτρη, ότι είδαμε στις τελευταίες άμυνες του Μακεδονικού να προσπαθούν να περιορίσουν την μπάλα μέσα από το στο καλάθι, να μην πάει μέσα στο καλάθι ψηλού του Παναθηναϊκού και αφήνουν κατά κάποιο τρόπο το ελεύθερο σουτ. Πράγμα το οποίο το επιχείρησε δύο φορές ο Φώτσης, ανεπιτυχώς, και μία ο Μπούχορντ. Είναι νομίζω μία κίνηση και αυτή του Σούλη του Μαρκόπουλου, ίσως παρακινδυνευμένη, αλλά πιο δύσκολα τρως το καλάθι από τα 6-25 ή από τα 5 μέτρα παρά κάτω από το καλάθι. Ο Χαρτ φτάνει τους 10 πόντους, όταν φέτος ο μέσος όρος του είναι 11,3. 3 λεπτά περίπου για τη λήξη του μηχρόνου, 31-30 μπροστά ο Μακεδονικός για πρώτη φορά στον αγώνα. Όλα αυτά στο 17. Μακδόναλντ με αντίπαλο τον Χαρτ. Φώτσης, ο Χαν Λόγκτερ πάνω του και ο Δέσπος ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, είναι το τρίτο του Φώτση και κατά πόσο τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα για τον Παναθηναϊκό, κύριε Προεστέ. Σίγουρα η απώλεια του Φώτση και το τρίτο φάουλ, αλλά βλέπουμε ότι έχει και ένα εκνευρισμό ο Αντώνης ο Φώτσης σήμερα στο παιχνίδι του. Είναι πολύ καλές οι άμυνες που βγαίνουν από τους αμυντικούς του Μακεδονικού επάνω του και πάλι σε αυτή τη φάση είδαμε ότι η περισσότερη προσοχή των παιχτών του Μακεδονικού είναι να μην πάει μπάλα μέσα στη ρακέτα. Γιαδέλης για τρεις, μέσα, 34-30, τώρα πια το γήπεδο φλέγεται. Όλα αυτά 2,5 για τη λήξη του ημιχρόνου. 34-30 με τον Παναγιώτη Γιαδέλη να φτάνει τους 11 πόντους με ένα επιτυχημένο τρίποντο μέχρι στιγμής και πάμε σε time out. Πάλι μαζί λοιπόν από την Κοζάνη. Καθώς οδεύουμε πια προς τη λήξη του δευτέρου δεκαλήτου, ο Μακεδονικός έχει ανεβάσει στροφές και έχει σφίξει κυρίως την άμυνα. Γυρίζει την μπάλα στην επίθεση. Και το παιχνίδι έχει έρθει τούμπα, όπως λέμε. Πήγε σε πιο ισορροπημένες επιθέσεις και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, πρόσεξε περισσότερο την άμυνά του και να μην πηγαίνει μπάλα όπως είπαμε μέσα στη ρακέτα. Υπήρξαν τα άστοχα σου του Παναθηναϊκού. Πήρε τα rebound, έφυγε γρήγορα μπροστά και έβαλε κάποια εύκολα καλάθια. Και τη στιγμή αυτή έχει το πάνω χέρι. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά και οι αλλαγές του κ. Μπράντοβιτς μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν το βγήκανε. Πιστεύω βέβαια ότι έχει ένα ακόμη όπλο μεγάλο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στον Αλβέρτη, τον Φραγκίσο Αλβέρτη. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα δεν έχει, αλλά η δικιά σας εξήγηση ποια είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είδαμε και τον Γιαδέλη, ο οποίος έβαζε πριν από λίγο πάγο στο πόδι του. Βλέπουμε, αλλά πιστεύουμε ότι ο κύριος Μπράντοβιτς θα υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν χρησιμοποιεί τον Αλβέρτη και ξέρει καλύτερα από όλους εμάς. Πάντα υπάρχουν λόγοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που ενώ ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια του Μπένχαμ Λόγκτερ, αυτό που εμάς μας κάνει και ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι είναι ότι είναι ένα τέρπι. Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες, το είχαμε πει από την αρχή, το είχαμε ευχηθεί να γίνει ένα τέρπι. Το τέρπι παιχνίδι πάντα κρατάει το ενδιαφέρον του κόσμου. Έχουμε κάποια προβληματάκια με το χρονόμετρο και στην γραμματεία. Γιάννη Νάτου, τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν, πήγε το χρονόμετρο ξαφνικά στα 10 λεπτά και προσπαθούν να το φτάσουν στον χρόνο του όπου ήταν. Κατά τα άλλα, τι είπε ο Μαρκόπουλος στο πάγκο? Ο Σούλης Μαρκόπουλος έδωσε εντολή για να αλλάξουν οι ρόλοι των ψηλών της ομάδας, δηλαδή να ανέβει ο Μπένχαρντ Λόγκντεν στο high post και να κατέβει ο Δημήτρης Δέσπος κάτω από το καλάθι, ώστε να περάσει η μπάλα σε αυτόν τελικά, καθώς ο Χατλόγκντεν να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες απέναντι στους ψηλούς Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Πάμε και στο Λευτέρη Δούκα, ενώ βλέπουμε και το Μάνο τον Παπαδόπουλο. Σε λίγο, σε λίγο.
εκεί. Ίσως αυτό που υποσύνησε ο Μαρκόπουλος είναι ότι ο... Για να ακούσουμε τι γίνεται εκεί. Ο Λόστεν σουτάρει και πιο εύκολα από μακριά. Λοιπόν, Γιάννης, ακούμε. Να κατέβει το χρονόμετρο στα 2.40, συνεπώς έχουμε άλλα 2 λεπτά μέχρι να κατέβει το χρονόμετρο. Δεν πάει πιο γρήγορα δηλαδή. Νομίζω πως όχι. Δεν μπορεί να πει. Μάλιστα. Θα περιμένουμε 2 λεπτά ακόμα και κάτι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ πάμε στο Λευτέρη Δούκα. Λευτέρη, τι γίνεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρήκε ευκαιρία ο Μπράντοβιτς να κάνει διπλό και τριπλό τα εμά του λόγω της διακοπής. Από ό,τι είδα, οι εντολές του αφορούσαν περισσότερο τον McDonald και του ζήτησε να παίζει περισσότερο με διεισδύσεις ώστε να τραβάει πάνω του τους ψηλούς του Μακεδονικού και να απελευθερώνει τους συμπαίκτες του, να τους κάνει εύκολες πάσεις και να βάζουν εύκολα καλάθια. Να και ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου που είναι εδώ και αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος έχει παίξει 10 λεπτά από τα 18. Λοιπόν, είχατε δει μια κάρτα και με τους σκόρερ του αγώνα και είδαμε, κύριε Προεστέ, είδαμε ότι 4 σκόρερ από τον Μακεδονικό, πολύ περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει ότι κάτι που ήταν γνωστό άλλωστε και πριν από τον αγώνα, ότι υπάρχει πλουραλισμός. Είναι όμως ο πλουραλισμός πάντα το στοιχείο που θα δώσει τη νίκη σε μια ομάδα ή δεν αρκεί μόνο ο πλουραλισμός? Σίγουρα χρειάζεται και ο πλουραλισμός, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και το αστέρι παίχτης, ο οποίος θα πάρει το παιχνίδι και ιδίως θα είναι τέρμπι τα παιχνίδια, θα πάρει το παιχνίδι επάνω του και την κατάλληλη στιγμή να μπορέσει να δώσει τις λύσεις στην ομάδα του την ώρα που πρέπει. Μάλιστα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει όπου να είναι. 2.40 για τη λήξη. 34-30 μπροστά ο Μακεδονικός σε αυτό το ντεμαράζ διαρκείας. Ο Μακεδονικός που έφτασε να χάνει και με 7 πόντους, προηγείται με 4. Κάλυψε δηλαδή μια διαφορά των 11 πόντων. Να και ο Λεωνίδας Σπυρίδωνος, ο πρώτος ζητής, δεύτερος είναι ο Χρυσόστομος Σκηνάς και δύο των Αθηνών. Το βάθος, ο Μπράντοβιτς, η Κούδης και η λυπή συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Είμαστε πάντα σε απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού από την Κοζάνη. Όλα έτοιμα λοιπόν και παραφορά του Τσαρτσαρή για τον McDonald's. Ποιος άλλαξε το φως. Τσαρτσαρής άλλαξε το φως. Λογικό, ήταν εκνευρισμένος ο Φώτσης. Και ο Κουτουράι τον καταλήξει. Βήματα. Ενώ μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόλις ένα δευτερόλεπτο ο Λάκοβιτς και καθόλου ο Αλβέρτης και ο Παλογιάννης. Στα τελευταία 1.33 ο Μακεδονικός έχει κάνει ένα 8-0 εντυπωσιακό σερί. Καλόγκτεν, Μάντμαρα Παναθηναϊκός πάντα, Κολόκας. Θέλεις για 3, μέσα και αυτό. 37-30 και για πρώτη φορά στον αγώνα ο Μακεδονικός στους 7 πόντους ανεβάζει τη διαφορά. McDonald's. Παπαδόπουλος, πρέπει να αλλάξει με τον Δέσπο Χαρτ και αλλάζει. Παπαδόπουλος, του φλουάει για 3, αστοχή, πολύ ψηλά ο McDonald's. Η τάπα από τον Δέσπο με τα αριστερό, υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Χαρτ. Ελπίζω να ξαναδούμε τη φάση, ήταν εντυπωσιακότατη παρά το φάουλ του Χαρτ. Η τάπα ψηλά από τον Δέσπο με τα αριστερό χέρι. Ένας παίκτης που είχατε στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, βεβαίως έκανε καριέρα, αλλά όχι ενδεχομένως αυτή που περιμέναμε. Σίγουρα ο Δημήτρης ξεκίνησε πιο αργά. Βασικά πήγε στον ΠΑΟΚ που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Και νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες σε εκείνη την εποχή θέλανε να πάνε στον ΠΑΟΚ να έχουν παιχνίδια. Κρίμα γιατί η τάπα ήταν καθαρή. Το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Τζέσον Χαρτ. 37-32 η μείωση του σκορ. 1-50 για τον Παναθηναϊκό που έχει πρώτο σκόρερ με 9 τον Φώτση που κάθεται στον πάγκο και με 8 ακολουθεί ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Κολόκας, Λιαδέλης που έχει πάρει το παιχνίδι πάντο με 14 πόντους θα πάει στο drive για να βγάλει τον Κολόκα. Κολόκας για 3, αστοχή εκεί ο Μπέρχαν Λόγκτεν. Ωραία η κίνηση για το rebound, αλλά έχεις επαφή, αστοχή. Προσπαθεί ο McDonald να βγει σε ευνηδιασμό. Μόνο σου το jump από τα 5 μέτρα, αστοχή ψηλά ο Χαν Λόγκτεν μαζεύει ένα ακόμα. Rebound, ο Χαν Λόγκτερ που έχει μαζέψει παρακαλώ 10, 4 αμυντικά, 6 επιθετικά και κυριαρχεί στους εθέρες των δύο ρακετών. 1-16, 37-32 προς το Μακεδονικός. Οι επιδιασμοί 60 και 66% αντίστοιχα για δύο ομάδες. Πεν Χαν Λόγκτερ αυτή τη φορά
Με το φόλι θα τα καταφέρει ο Χαλόν και φτάνει στους 8 πόντους, έχοντας 2 μόλις στα 7. Με το βγήκε πάνω του βοήθεια, έμεινε με τον Κουτουλάη και ήταν φυσικό λόγω ύψους να πετύχει εύκολα το καλάθι. Μακδόναλντ 39-32. Καρφώνει δυνατά με τα αριστερό ο Τσαρτσαρίς που βρέθηκε αμαρκάριστο στο baseline. Πάτησε γερά και κάρφωσε. Ο Κώστας Τσαρτσαρίς στο πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. 45 δευτερόλεπτα τουλάχιστον από μια επίθεση για κάθε ομάδα. 39-34 μπροστά ο Μακεδονικός σε ένα πολύ πολύ όμορφο παιχνίδι. Hart. Double team. Ωραία πάσα. Εκπληκτική πάσα ο Λιγορείο Δέσπος. Κολόκας. Λιαδέλης για 3. Αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Εντάξει, ο κανονισμός αυτός δεν είναι άρχισε φέτος. Είναι 2 χρόνια που έχει αρχίσει. Εδώ, σε επανάληψη, στο σημείο αυτό θα δείτε να μηδενίζει το χρόνος. Σουτάρει με... Σουτάρει Λιαδέλης. Σωστά, ο χρόνος έχει σταματήσει πριν έχουν πει στην πάντα Στεφάνη. Σωστή απόφαση των διδυτών. Πρέπει κάπου και οι φίλαθλοι και ο παδί να ενημερώνονται για τις αλλαγές των κανονισμών. 39-34, McDonald's. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. McDonald's, το drive. Του drive στη λήξη χρόνου, αστοχή. Τέλος, 39-34. Μπροστά ο Μακεδονικός σε ένα πολύ όμορφο δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, τι έχουμε για Ρινάτου. Για δόλη στη συζήτηση από τον Λεωνίδα Σπυρίδωνο σε επιθετικό φάουλ στην προηγούμενη φάση του Παναθηναϊκού. Ενώ για την τελευταία φάση του ημιχρόνου, ο Σούλης Μαρκόπουλος πέρασε τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου στον αγώνα. 1:37 για τη λήξη. Κύριε Σουμπράτοβιτς, βλέπουμε ότι έβγαλε τον Παπαδόπουλο και έβαλε τον Λούπο. Για δόλη σουτάρι, έρμπολ, λογικό. Τέλος λοιπόν πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι διαιτητές επανέφεραν την μπάλα στο ένα δευτερόλεπτο. Τελικά δεν έγινε τίποτα σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου λοιπόν, Μακεδονικός Παναθηναϊκός 39-34. Ο Μακεδονικός που έκανε 17-24 στο τρίτο πρώτο δεκαλέπτου. Πέτυχε 22 πόντους στο δεύτερο. Έναντι 10 μόλις του Παναθηναϊκού. Να κάνετε στατιστικά στοιχεία. Rebound 18-15 πέρασε μπροστά ο Μακεδονικός στα rebound. Λάθη λιγότερα, ασίς περισσότερες. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και τα στατιστικά. Καλύτερη ψυχή ο Παναθηναϊκός στα δίποντα, χειρότερη στα τρίποντα, έχει 5-11. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε. 39-34 προηγείται ο Μακεδονικός σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Πάμε στην Κατεχάκη, στην οδό Κατεχάκη, πάμε στα στούντιο της ΕΤΕΝΑ και σε λίγο μαζί για τη μετάδοση ενός πολύ ενδιαφέροντος δεύτερο ημιχρόνου. Είστε γρήγορα μπροστά, έβαλε εύκολα καλάθια. Από την άλλη άποψη, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε στο δεύτερο δεκάλεπτο το μαρκάρισμα πάνω στο Χαρτ. Ούτε ο Καλαϊτζής, ούτε ο Λάκοβιτς μπόρεσε να το μαρκάρουνε. Ο Μακδόναλντ ήταν κάποιος διάστημα χτυπημένος. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι πήρε μπρος και ο Αδέλης, ο οποίος τα κατάφερε πολύ καλά στο 1-4, 1-4, και όσες φορές δεν μπόρεσε έβγαλε την μπάλα στο ψηλό για να πετύχουν εύκολα καλάθια. Αυτά ήταν τα τρία σημαντικά στοιχεία από πλευράς Μακεδονικού. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε μπάλα μες στο καλάθι, δεν το βγήκανε τα σουτ, δεν μπόρεσε να τρέξει όπως το πρώτο δεκάλεπτο και γι' αυτό βρέθηκε να είναι κάτω από το σκορ. Από εκεί πέρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Από το Μακεδονικό έχουν σκοράρει 4 παίκτες. Είναι ήδη ύποπτοι. Χαρτ, Χαν Λόντεν, Λιαδέλης και Παπα-Νικολάου. 4 παίκτες μπορούν να παίξουν κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης, το Παναθηναϊκό ενδεχομένως, και να το κερδίσουν. Μέχρι στιγμής το κερδίζουν πάντως. Μπορεί να κρατήσει στο τέλος αυτό. Δύσκολα μπορεί να κρατήσει μέχρι το τέλος. Θα χρειαστεί. Συγγνώμη κύριε Προστέ, βλέπουμε εδώ το γράφημα που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τον Κώστα Γαλάνη και από τον Βάντο Εξωτερικό μεταδόσεων της ΕΤΕΝΑ. Με πράσινη γραμμή είναι ο Παναθηναϊκός και με λευκή ο Μακεδονικός. Είναι η πορεία τους μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε μια κοιλιά του Μακεδονικού από το μέσο του δεύτερου δεκάλεπτου ως το μέσο του πρώτου στο μέσο του δεύτερου. Και από εκεί πέρα είναι η ανάκαμψη του Μακεδονικού και για να φτάσουμε στο 39-34. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, Δημήτρη. Αλλά για να έρθουμε στην αρχική σου ερώτηση. Αλλά πριν πάμε στην αρχική ερώτηση, δύο ομάδες που τους αρέσει να τρέχουν. 42 στους 64 ευνηδιασμούς ο Παναθηναϊκός φέτος, 577 ο Μακεδονικός που έχει κάνει περισσότερους ευνηδιασμούς και από τον Παναθηναϊκό. Είναι το όπλο του Μακεδονικού. Αλλά βέβαια αυτό πρέπει να ελέγξει την άμυνά του
εφόσον μπορείς να την ελέγξεις και να μην υπάρχει ευστοχία από την περιφέρεια της αντιπάλου ομάδος. Αυτό βλέπουμε, το είπαμε ότι γίνεται και σήμερα. Όσο μπορείς να ελέγξεις αυτό το παιχνίδι, θα είσαι μέσα στο σκορ, θα είσαι μέσα στο παιχνίδι και μπορείς να το κερδίσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, σε λίγο το παιχνίδι θα ξεκινήσει. 39-34 θυμίζουμε, Μακεδονικός Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι πια μπορούμε να δούμε και τις πεντάδες. Λοιπόν, το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγο. Μια άποψη από τη γραμματεία. Για τον Παναθηναϊκό ξεκινάει ο Τσατσαρίς και πάλι ο Κουτλουάη, ο Μπιούφορτ. Ενώ βλέπουμε Ήμπο και Λιαδέλης. Μέχρι στιγμής Κουτλουάη 93, Λιαδέλης 180, περισσότερα λεπτά συμμετοχής ο Λιαδέλης. Τα rebound για τον Κουτλουάη 19-15. Η assist ισοδυναμία 13 ο καθένας. Όπως και τα κλεψίματα. Είναι οι δύο superstars στη θέση 2 για δύο ομάδες. Ο Ήμπο Κουτλουάη και φυσικά ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει πάλι με τον Τσαρτσαρί. Τον Μακδόναλτ που παίρνει την μπάλα για λίγο, η μπάλα για τον Μακεδονικό, τον Μπιούφο, τον Παπαδόπουλο και τον Κουτλουάη, ενώ για τον Μακεδονικό ξεκινάει ο Χαρτ, ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Ιωακίν, ο Καν Λόγκτεν και ο Λιαδέλης. 39-34 για τον Παπα-Ιωακίν που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι, έλειψε αρκετή ώρα ο Παπα-Ιωακίν. Χαρτ. Η κίνηση για τον Μπεν Χαν Λόγκτεν θα γυρίσει, υπάρχει φάουλα από τον Μπιούφορτ. Ο Ρόντε Μπιούφορτ στα 25 του, με θητεία στο NBA και καλή θητεία. Πέρσι στους Memphis Grizzlies εδώ, σωστό το φάουλ, κατέβασε το χέρι ο Μπιούφορτ. 39-34 είναι το δεύτερο φάουλ του Μπιούφορτ. Μπεν Χαν Λόγκτεν με 8 πόντους και 12 rebound. Αστοχή το 39-34 παραμένει και μάλιστα για τον Χαν Λόγκτεν από τα 12 rebound, τα 8 είναι επιθετικά. Είναι μια πολύ μεγάλη σκομιδή. Μεγάλη σκομιδή για ένα μήχρονο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν είναι εύστοχος στις βόλες. Μία στις 4 είναι κακό ποσοστό. Μαζί με τον Ιωακίμ. Εκεί το τάκλι δεν μπορούσε διαφορετικά ο Χαν Λόγκτεν. Κουτουάι. Νιούφορτ εκτός οροπίας ευστοχή. 39-35, ένας πολύ γρήγορος παίκτης με πραγματικά εξαιρετικό σουτ. Εκτός ισορροπίας, 39-36, 9 και 20 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παπα-Ιωακίμ προσπαθεί να βρει τον Λιαδέλη. Χαμηλά μαρκαρισμένος του Παπα-Ιωακίμ. Ωραία κίνηση, η τάπα στα ίσια από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Κουτλουάη αποφεύγει πολύ ωραία στον αέρα τον Παπα-Νικολάου. 39-38 και γρήγορα ένα time out από τον Σούλη Μαρκόπουλο που βλέπει να εξανεμίζεται η μικρή διαφορά που είχε μέχρι στιγμής ο Μακεδονικός. Μπροστά Μακεδονικός με τον Χαρτ χαμηλά για τον Λιαδέλη. Εκτός οροπίας δύσκολο σούτ, αστοχή. Έρχεται και ο Μανικολάου μαζεύει το επιθετικό rebound για τον Μακεδονικό. Χαρτ σε κοντρόλ επίθεση και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Ο Κόπουλος πήρε το time out με μοναδικό σκοπό να σταματήσει τα fast break του Παναθηναϊκού καθώς η ομάδα του δέχτηκε δύο ευνηδιασμούς μέσα σε ένα λεπτό. Λιαδέλης μαντήμα του Κουτλουάη. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Λιαδέλης δοκιμάζει για τον drive στη γωνία ο Χαρτ. Περνάει ο χρόνος, ένα δευτερόλεπτο την αφήνει. Πολύ ωραία, καλάθι και φάουλ. Για να δούμε τι θα δείξει ο Σπυρίδωνος. Είναι το τρίτο φάουλ του Παπαδόπουλου. Ενώ ο Σπυρίδωνος δίνει εδώ το φάουλ, θύτες επανάληψη. Φεύγει ο Χαρτ. Εδώ, ναι, δίνει σε αυτή τη φάση το φάουλ ο Σπυρίδωνος. Και να ακούσουμε τον Λευτέρη Δούκα. Λευτέρη. Ο Μπράντοβιτς απέδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για τους δύο τελευταίους ευνηδιασμούς. Κατά τα άλλα, επέμεινε και πάλι στο σκληρό μαρκάρισμα του Χαρτ. Ζήτησε μάλιστα από τους παίκτες του, όταν η μπάλα πηγαίνει στον Παπα-Ιωακίν και τον Χαν Λόγκτεν, να μην διστάζουν να κάνουν φάουλ κοντά στο καλάθι. Παρά λίγο το λάθος, Τσατσαρίς χαμηλά για τον Παπαδόπουλο. Θα παίξει πλάτη το Δέσπο. Παπαδόπουλος. Τσατσαρίς. Παπαδόπουλος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Σε αυτή την εναλλαγή με τον Κώστα Τσατσαρί, εξαιρετική προσπάθεια και δείτε εδώ, δεν δοκιμάζει τον Μπεν Χαν Λόγκτεν, φοβούμενος ενδεχομένως και ένα ακόμη φάουλ. Δεν έχει άλλωστε την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο. 7-40 για τη λήξη του δεκαλέπτου, 41-40 μπροστά ο Μακεδονικός. Πάντα ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Κοζάνη. Λιαδέλης, κλέβει ο Τσατσαρίς, δεν φτάνει ποτέ μπάλα στη βασική γραμμή και στον Δέσπο. Κουτλουάη, δεν μπορεί πρώτο Λιαδέλη που πολύ σωστά του κλείνει τον δρόμο με το σώμα. Παπα-Νικολάου
προϋποθέσεις ευνηδιασμούς. Καστά για τον Χανλόπτεν. Εκεί τάπα από τον Τζαρτζαρί, υπάρχει όμως φάουλ. Κύριε Προεστέ, βλέπουμε σε αυτό το δεκάλεπτο ένα παιχνίδι σε τρελούς ρυθμούς. Ναι, προσπαθούν και οι δύο να τρέξουν. Όταν τρέχεις βέβαια εύκολο είναι να κάνεις και το λάθος. Ήρθε ο συνδυασμός προηγουμένως των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δεν λειτουργήσε ο αμυντικός συνδυασμός των παιχτών του Μακεδονικού και έτσι μπήκε ένα εύκολο καλάθι. Από την άλλη μεριά, στους δύο προηγουμένους ενδυασμούς του Παναθηναϊκού πρέπει να πούμε ότι πηγαίνοντας χαμηλά οι κοντοί παίκτες του Μακεδονικού και παίζοντας τους overplay παίκτες του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι κάνουν εύκολα το λάθος υψηλή του, οπότε βγαίνει ένα εύκολο καλάθι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Χαν Λόγκτεν βελτιώνεται στις βολές, φτάνει πλέον να έχει 3 στις 6, φτάνει στους 10 πόντους, είναι ο τρίτος με ψηφιο πόντο μετά τον Χαρτ και τον Λιαδέλη και ο Μακεδονικός προηγείται 43-40. Γιούφορτ, Παπαδόπουλος. Είναι ο Παπα-Νικολάου πάνω του και δεν ξέρω εκεί πώς θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Κουτουάι, Μακδόναλτ, η κίνηση από τον Τσατσαρί, εξαιρετική. Δεν υπάρχει φάουλ, το κλέψιμο χαμηλά από τον Χαρτ. Δύο μόλις δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Δέσπος λογικά πάνω στον Παπαδόπουλο, ο Παπα-Νικολάου στον Γιούφορτ. Η κοπίνα, η μπάλα στα χέρια του Μακδόναλτ, πάρει για τρεις. Αστοχή, η μπάλα για τον Μακεδονικό. Κύριε Προεστέ, βλέπουμε τον Μπιούφορντ, ο οποίος Μπιούφορντ είναι αμετακίνητος από την πεντάδα του Παναθηναϊκού. Έχει 6 πόντους, 4 αμυντικά rebound. Τι είναι αυτό προπονητικά βλέποντας το που κάνει τον Μπράντοβιτς να τον έχει αμετακίνητο από την πεντάδα του Παναθηναϊκού? Μπορούμε να πούμε, πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή. Παπα-Νικολάου, μακρινός από τα στοχή. Αυτό που τον ζητάει ο κύριος Μπράντοβιτς, δεν παίρνει πολλές προσπάθειες, προσπαθεί στην άμυνα όσο μπορεί, βοηθάει πολύ στα rebound και στις βοήθειες στην άμυνα, παίζει αρκετά καλά το ρόλο του. Το ρόλο του το παίζει και ο Μακδόναλτ που είναι να σουτάρει σπανίως αλλά με ψηλά ποσοστά ευστοχίας, καθώς είχε αλλάξει ο ρόλος του από την Ολυμπία Λιμπιάνας, από την Κάσος Μπέιν παλιά και φυσικά από την Μακάμπη. Εδώ θα σουτάρει 5-6 φορές το παιχνίδι και με ψηλά ποσοστά ευστοχίας. Χαρτ, Λιαδέλης. Προσπίσεις για τον Χαν Λόγκτεν με τρεις εκεί. Υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Τι πήγε να κάνει, απορώ κι εγώ. Πολύ ωραία η σύλληψη του Μακδόναλτ από το χέρι του Δέσπου. Η μπάλα είναι τελικός για τον Μακεδονικό. Σε αυτή την καραμπόλα στη ρακέτα του Μακεδονικού. Από εκεί και πέρα, νομίζω η είδηση είναι από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και την είδηση μας τη δίνει ο Λευτέρης Δούκας. Λευτέρη, ποιος ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα? Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ετοιμάζεται, Δημήτρη. Απλώς δεν γνωρίζω στη θέση πιάνω. Νάκη καραμπόλα μεταξύ Χαρτ, Δέσπου και Μπιούφορντ. 43-42 μπροστά ο Μακεδονικός, 5-50. Λιαδέλης, μαρκάτα του Κουτουλάη, που δεν έχει πάει και άσχημα σε ώρα, έχει παίξει το Λιαδέλη. Λιαδέλης ξεφεύγει παρά το πλωσόρ, χάνει το κοντρόλ της μπάλας. Μακδόναλτ, 32 του Χαρτ, καλάθι. 44-43 μπροστά και εδώ ο Αλβέτης βλέπει την ομάδα του να προηγείται. Σε επανάληψη, Μακδόναλτ αποφεύγει, ενδεχομένως και με ένα μικρό επιθετικό φάουλ. Αλλά είναι αυτά που συνηθίζουν οι παίκτες όταν πάνε σε lay-up. Χωρίς κόρσα τελευταία 1-53 ο Μακεδονικός. Εδώ όμως ο Περ Χαν Λόγκτεν καρφώνει δυνατά. 45-44 ο Χαν Λόγκτεν φτάνει 12 πόντους έχοντας παρακαλώ 9 επιθετικά rebound. Κουτουάι, Γιούφορ για 3, αστοχή. Παπαδόπουλος είναι ο Δέσπος, έχει πίσω την μπάλα. Κάπου την εκεί στη γωνία, ωραία για τον Ζαζαρί. Μπιούφορντ στη γωνία, μαρκάρισε στο Μακδόναλτ, ζυγίζει την μπάλα, σουτάει αστοχή. Παπα-Νικολάου, ένα πολύ όμορφο, γρήγορο και δυνατό παιχνίδι. Χαρτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 47-44, νομίζω ότι παρακολουθούμε 5 λεπτά καταπληκτικού μπάσκετ. Πολύ γρήγορο μπάσκετ, δεν νομίζω ότι συμφέρει τον Παναθηναϊκό αυτό το μπάσκετ που παίζεται, γι' αυτό βλέπουμε ότι εξακολουθεί και είναι και κάτω στο σκορ. Ευνοεί περισσότερο την ομάδα του Μακεδονικού. Οι φίλοι του Μακεδονικού κρεμασμένοι σαν τσαμπιά από τις κερκίδες, αλλά πάντα κόσμοι. Τσατσαρίς καρφώνει, 47-46. Είναι ένα απίστευτο run and gun παιχνίδι. Πήγε για βοήθεια ο... Έτσι, έχουμε δει... Παίχνει Τσατσαρί πάνω στην μπάλα και, μάλα, και γι' αυτό έμεινε μόνος του. Σε θέση τερφόρ. Οκτώ πόντι για τον Μακεδονικό. 12 για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής, 20 πόντοι σε 6 λεπτά παιχνιδιού. Περ Χαν Λόγκτεν, Λιαδέλης, τέλος χρόνου. Καλή άμυνα ο πλευράς.
Για να ακούμε και τον Γιάννη Νάντου, τι γίνεται στον πάγκο του Μακεδονικού. Ο Σούλης Μαργόπουλος έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα τόσο στα επιθετικά rebound με ιδιαίτερη οδηγία πριν από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά έχει πάρα πολλά παράπονα από την αρχή του αγώνα για τη weak side της ομάδας του, από την οποία προέρχονται και πολλά καλά για τον Παναθηναϊκό. Ο Αλμπέκς πλέον στο παιχνίδι, να δούμε πώς θα το παίξει ο Μπράντοβιτς, αν θα βγαίνει στις γωνίες για τα σουτ. Παπαδόπουλος χαμηλά, βγαίνει από το σύστημα, ο Αλμπέκς θα πάει χαμηλά, αλλά ο Παπαδόπουλος κάνει την κίνηση και το φάουλ από το δέσπο. Είναι λογικό, χρειαζόταν ένα παίκτη σαν τον Αλβέρτη αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τον έλειπε τον Παναθηναϊκό το σου το περιφερειακό και νομίζω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού ψάχνει το πρόσωπο του Φραγκού του Αλβέρτη να βρει τη λύση. Σιγουάι, Αλβέρτη, Μακδόναλτ. Να πει την εκεί, να πάλι μόνο στο Σιγουάι στη γωνία. Μέσα, όχι, η μπάλα είναι έξω, άτυχος και άστοχος τελικός. Ο Ιμπράμ Κουτουάη. Η βοήθεια του Μακεδονικού είναι ρίσκο, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα είναι ρίσκο, αλλά είπαμε ότι αφήνουν το παιχνίδι να παιχτεί από την περιφέρεια. Λιαδέλης. 3,5 για την λήξη. 44-46 μπροστά ο Μακεδονικός. Περνάει από τον Κουτουάη. Περνάει για τον Τζαρτζαρί. Χαρτ μόνο στον Παπα-Νικολάου αυτή τη φορά. Αστοχή. Προσπαθεί ο Χαν Λόκτεν. Ο Δέσπος προς τη στιγμή κλέβει. Η μπάλα φτάνει στο Μακδόναλτ. Πολύ ωραίο παιχνίδι ο Μακδόναλτς αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και τον Τσατσαρί για τρεις μέσα. 47-49 ο Τσατσαρίς που εκμεταλλεύεται τις λίγες ευκαιρίες που του δίνει ο Μπράντοβιτς. Δείτε εδώ πως κάνει το βηματάκι προς τα πίσω. Εμένα μου θύμισε το βηματάκι του Αλβέρτη με την Ιταλία στην Ατάλια. Η εθνική ομάδα. 47-49 μπροστά Παναθηναϊκός μετά από πολλή ώρα. Μπροστά. Χαρτ. Το κλέψιμο από τον Μακδόναλτ, υπάρχει φάουλ. Και για να ακούσουμε το Λευτέρη Δούκα, γιατί πράγμα διαμαντήρει τον Μπράντο Μιστεφέρη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Λευτέρης Δούκας. Λευτέρη, τι γίνει διαμαρτυρίες του Μπράντο Μιστεφέρη. Πριν από λίγο ο κύριο Σπυρίδωνα ζήτησε από τον κύριο Τούτη να καθίσει στο πάγκο γιατί διαμαρτυρόταν με κάποιο έντονο τρόπο. Ενώ στην προηγούμενη φάση απάντησε στον Ομπράντοβιτς ότι ο ίδιος ο παίκτης του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε το φάουλ, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Μαρτύρεσαι εσύ. Σωστά, Λευτέρη. Λοιπόν, 2 και 20 για τη λήξη. 47-49. Λιαδέλης βγαίνει από τα screen. Εκεί υπάρχει φάουλ που δίνει ο Σκινάς. Εδώ είναι ο Ιμπραήμ Κουτουάη, ο Ήμπο. Είναι το πρώτο του. Λοιπόν, τώρα με τον Αλβέρτη, μήπως η ομάδα γίνει πιο καλή από το περιφερειακό σουτ, αλλά πιο αργή στο τρελό ρυθμό που είχε ανοίξει ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Μακεδονικό. Ναι, στο τρελό ρυθμό, αλλά είπαμε ότι δεν συνέφερε το παιχνίδι. Εδώ είναι ο Αλβέρτης, μεγάλος παίκτης, μεγάλος σουτέρ. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις ο Λεαντέλης. Δικαίως τις παίρνει όσες φορές μπορεί, βέβαια, διότι έχει και την διείσδυση, έχει το δυνατό πάτωμα. Πάντοτε τραβάει δεύτερο παίκτη πάνω του στην άμυνα. Και οπότε κάποιος παίκτης, συμπαίκτης του άλλος, μένει ανοιχτός για να πάρει την εύκολη προσπάθεια. Ο Λιαδέλης ισοφαρίζει και φτάνει 16 πόντους, 14 ο Χάτ, 12 ο Χάν Λόκτεν, 7 ο Παναγιώτο. Κανείς άλλος δεν έχει σημειώσει ούτε πόντο από Μακεδονικό. Ο Παδόπουλος για τον Ιμπραήμ Κουτουάη. Ο Λιαδέλης πάνω του είναι ο Παπαδόπουλος περιμένει την πάσα. Πάνω του είναι ο Παπαϊωακίμ. Στη γωνία ο Μακδόναλτς, σουτάρι. Αστοχή. Εκεί προσπαθεί ο Αλβέρτς, μαζεύει τελικά ο Παπαϊωακίμ. Προϋποθέσεις να ανοίξει η επίθεση για το Μακεδονικό. Χάρτ. Η κίνηση από τον Παπα-Νικολάου. Ένα εύκολο και θεαματικό καλάθι. Είπαμε ότι ο πρωτογενής επιβιασμός του ανοιχτού γήπεδου συμφέρει τον Μακεδονικό. Είναι λογικό εδώ το καλάθι του Παπα-Νικολάου σε κοντρόλ επίθεση ο Παναθηναϊκός να έχει πλεονέκτημα. Και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Ο Τσαρτζαρίς έχει ματώσει στο στόμα του και γι' αυτό βέβαια προφανώς θα αποσυρθεί. Ενώ είναι εμφανείς και οι διαμαρτυρίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς απέναντι στους διαιτητές του αγώνα. Μάλιστα. Αυτό άλλωστε λέει εδώ ο Μπράντοβιτς και εδώ είναι ο Σκινάς. Ο οποίος δηλώνει στον Ιτούδη τι ακριβώς Δευτέρη Δούκα. Λευτέρη, δεν ξέρω να μας άκουσες, τι είπε ο Σκινάς στον Ιτούδη. Επανέλαβε την προηγούμενη παρατήρησή του να καθίσει κάτω γιατί είναι γεγονός ότι στις τελευταίες φάσεις ο κύριος Ιτούδης διαμαρτύρεται κάπως έντονα. Ενώ αποχωρεί αυτή τη στιγμή ο Τσαρτσαρίς, βλέπω έχει ματώσει το χείλος του. Ο Φώτης με 3 φάουλ, 9 πόντους, 3 rebound και 1 assist επανέρχεται. Το βάθος του Τσαρτσαρίς δείχνει τις περιποιήσεις.
Μακδόναλτ, σηκωθεί πρακέτας με το Χαρτ. Μακδόναλτ, αλλάζει το μαρκάρισμα. Μακδόναλτ, μακρινώσουν τα στοχή εκεί ο Χαρτ. Σε καλύτερη θέση, παίρνει το ριμπάουντ από το Φότσι. 1 και 17 για το δεκάλεπτο, 51-49 ο Μακεδονικός. Προϊονίζεται ένα καυτό τέταρτο δεκάλεπτο, κύριε Πρωθυπουργέ. Και δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιθετική λύση. Ήταν βέβαια πολύ καλά λειτουργήσε η άμυνα του Μακεδονικού στην προηγούμενη φάση. Στη γωνία ο Χάρτ για τρεις. Αστοχή, προσπαθούν εκεί οι δύο ψηλοί, τα δύο εξάρια και η μπάλα είναι τελικός. Για κανέναν προς το παρόν, γιατί έχουμε ένα time out και συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί, αλλά μένουμε προς το παρόν. Εδώ, για να ρωτήσω τον κύριο Προεστό, κύριε Προεστέ, σε αυτό το, είναι το πρώτο δεκάλεπτο που οι δύο ομάδες κοντράρουν στα ίσια. Το πρώτο είχαμε την Κυριακή του Παναθηναϊκού, στο δεύτερο του Παναθηναϊκού, τώρα έχουμε μια απόλυτη ισοπαλία. Τι έχει αλλάξει? Νομίζω είπαμε ότι ο Μακεδονικός δυνάμωσε την άμυνά του, δεν αφήνει την μπάλα να μπει μέσα εύκολα, υπάρχουν οι βοήθειες, δεν υπάρχει ευστοχία του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στο διάστημα που έπαιξε δεν πήρε προσπάθειες και δεν πήγε κάποιο εύκολο καλάθι, αν εξαιρέσουμε κάποιους ευθυδιασμούς που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι ο Μακεδονικός έχει μεγάλη υπομονή στην άμυνα, περισσότερη από ό,τι είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε και τα στατιστικά του Τσαρτσαρή. Γυρίζει καλύτερα την μπάλα, περισσότερο η μπάλα, πηγαίνει τελικώς από χθες. Συνήθως είναι ο Λιαδέλης, παίζει ένας εναντίον τέσσερις. Όποτε μπορεί κάνει την επίθεση ο ίδιος, όποτε δεν μπορεί και πέφτει βοήθεια επάνω του, βγάζει την μπάλα πλάγια. Στο διάστημα που είχαμε το γρήγορο παιχνίδι και από την Ελλάδα. Δούμε... Συγγνώμη να διακόψω εδώ, για να δούμε εδώ και τον τραυματισμό του Τσαρτσαρή. Εδώ η αγωνιά στο πρόσωπό του. Κατά λάθος πιστεύω. Ναι, κατά λάθος, φαίνεται ότι είναι κατά λάθος. Να και ο πολυφωνικός ΠΑΟ, ο πλουραλιστικός ΠΑΟ. Μακεδονικός 603 πόντους, Παναθηναϊκός 600. Από τη μια άλλη αδέρφη Παναγιώτη 313-603. Φώσεις του Prime Middle το 200-600. Αυτό που ξέραμε, το λέγαμε και το βλέπουμε και σήμερα. Δύο, άντε και άλλοι δύο στο Μακεδονικό, ίσον τέσσερις, αυτοί τραβάνε την επίθεση, ενώ για τον Παναθηναϊκό τραβάνε και 10. Έχει περισσότερο βάθος, έχει παίξει μεγαλύτερη εμπειρία στον πάγκο. Το γεγονός όμως είναι τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο κάθε φορά. Λιαδέλης. Σούτ για τρεις. Αστοχή μαζί με ο Χανλόγκτεν, το 51-49 παραμένει. Λιαδέλης. Με αντίπαλο τον Κουτλουάη. Για να ακούσουμε πολύ γρήγορα το Γιάννη Νάτα του. Ο Σούλης Μαργόπουλος ζήτησε passing game, πολλές πάσες από τους παίκτες του και αργό ρυθμό, ενώ πρέπει να εκμεταλλευτούν και τα πολλά φάουλ που έχει ο Μαργόπουλος. Ο Μαργόπουλος ισορροπίας, πολύ δύσκολο το σούτ, την μπάλα φτάνει στο Κουτλουάη. 14 δευτερόλεπτα, Μακδόναλτ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μακδόναλτ από το Λιάδη. Και ακούμε και τον Λευτέρη Δούκα, τι περιμένει ο Μπράντοβιτς αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Λευτέρη. Ο Μπράντοβιτς περιμένει η τελευταία επίθεση ή τέλος πάντων οι τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού να γίνουν κυρίως από τον Κουτλουάη και τον Αλβέρτη, που είναι δύο πολύ καλοί σουτέρ. Και μάλιστα στο time out ακριβώς αυτό τους είπε, ότι περιμένουν να συνεργαστείτε καλά για να έχουμε ελεύθερα σουτ έξω από την γραμμή των 6-25. Προς το παρόν δεν είναι το Μανικόλο έξω για το φόβο του φάουλ. Μακδόναλτ, 7 δευτερόλεπτα. Φώτσης, Μακδόναλτ για 3. Αστοχή, προσπαθεί ο Αλβέρτης, μαζεύει ο Χανλόγκτεν. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Μακεδονικός, Παναθηναϊκός, 51-49. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο μαζί. Αγοράζοντας ένα Uno Extreme και ένα Pictionary, παίρνετε δώρο ένα Top 10. Τρία σούπερ επιτραπέζια, στη τιμή των δύο. Και καλές γιορτές! Ένα και 15, σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο καυτό δεκάλεπτο. Βλέπουμε και τα δεκάλεπτα. 17, 24, 22, 10, 12, 15 και 51, 49. Λοιπόν, βλέπουμε και το γράφημα.
για τους πόντους. Είπαμε 2-2 6 4 συνείδηση ύποπτη στο Μακεδονικό. Πλουραλισμός απλώς Παναθηναϊκού για τους πόντους. Τέταρτο δεκάλεπτο, τι υπολογίζουμε ότι θα γίνει, όχι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς τη στρατηγική, κύριε Προεστέ? Σίγουρα ο Μακεδονικός θέλει τη βοήθεια και από άλλους παίχτες, το σκορ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πιστεύω αν δεν βελτιωθεί στην περιφέρεια θα εξακολουθήσει να έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρει τις λύσεις είτε με τον Αλβέτη είτε με τον Κουτουλάη. Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζονται κάποια καλά screen, περισσότερη υπομονή στην επίθεση και αν μπορέσει να πάει την μπάλα μέσα στο καλάθι και να μην παρασυρθεί σε γρήγορο ρυθμό από πλευράς Μακεδονικού. Να για τα rebound, Μιχάλη Λόγκτεν να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, 16 εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά, και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Ο Σούλης Μαρκόπουλος ζήτησε ηρεμία στην επίθεση, να κάνουμε το παιχνίδι μας όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, ενώ ενέτεινε την προσοχή των παικτών του στα fast breaks του Παναθηναϊκού. Λευτέρη Δούκας, ακούμε για τον Παναθηναϊκό. Η απώλεια των rebound επισήμανε ο Παντοβιτσάν το σημαντικότερο πρόβλημα της ομάδας του και γι' αυτό ακριβώς έδωσε σχετικές εντολές στον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Καλό και αν κερδίσει τον Τζάμπολ, πάρα θα είναι στον Χαρτ. Χαρτ, Λιαδέλης, Παπα-Νικολάου, Νάκη, βασική. Μακεδονικός 51 πόντους, όλους βασικούς, 37-12 για τον Παναθηναϊκό, είναι επικουρικός θα όσα λέγαμε, κύριε Προεστέ. Λέγαμε λοιπόν για τον Μακεδονικό, Λιαδέλης, Χαρτ, Παπα-Νικολάου, Χαν Λόγκτεν και ο Παϊωακίμ. Χαν Λόγκτεν για τρεις, αστοχή μαζί με τον Παϊωακίμ, τάπα από το Κότσι, ωραία φάση, Μακδόναλτ. Παπαδόπουλος στην baseline. Να τύπα τον Παϊωακίμ. Προέρχονται και οι δύο από την ίδια ομάδα, από τον Ηρακλή. 51-51 ήταν η διαφορά ύψους και δύναμη, ήταν εμφανέστατη σε αυτή τη φάση. Σε αυτό το ένας εναντίον ενός. Νέο χάσιμο της μπάλας, του Τουάι. Η τάπα από τον Παϊωακίμ, λογικά φάουλ, καθώς κατέβασε σαν τσεκούρι το χέρι. Τι να κάνω, λέει ο Παϊωακίμ. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, Δημήτρη, ότι πηγαίνοντας κάτω χαμηλά οι κοντοί παίκτες του Μακεδονικού δεν μπορούν εύκολα να βγουν πάνω να πάρουν την μπάλα από την καλή άμυνα των παίκτων του Παναθηναϊκού και έτσι βλέπουμε ότι οι ψηλοί πολύ εύκολα κάνουν το λάθος είτε στην τρίτη πλάι πάνω είτε επειδή αναγκάζονται να κρατούν την μπάλα αρκετή ώρα. Ο Κουτλουάη ευτοχή, φτάνει τους 6 πόντους. Μακριά με χτυπήσει από τους 12 και 3 που είναι τα φετινά του στατιστικά. Αστοχή και βεβαίως πολύ μακριά από τα ποσοστά που είχε τόσο με την ΑΕΚ όταν είχε περισσότερες από 15 πόντους στο παιχνίδι ή πόνους ομάδα με την Φενέρμπαχτσε από που έφυγε με 24,3 πόντους. Χαλόντε διορθώνει την κατάσταση στο σούτ του Βαϊωακίμ 53-52. Χαν Λόγκτεν το φάουλ πάνω στον Φότσι για τον Μπεν Χαν Λόγκτεν. Είναι το τρίτο του φάουλ και βέβαιως βλέπετε εδώ την καθαρή, εντακάθαρη παράβαση. Αντώνης Φότσις, ενώ ετοιμάζεται για να περάσει λίγο στο παιχνίδι και ο Ντάριλ Μίτλετον. Ο Φότσις ευστοχή, ο Φότσις που φτάνει τους 10 πόντους. Δεύτερος μετά τον Παπαδόπουλο που φτάνει σε διψήφιο αριθμό και εδώ είναι ο Δημήτρης Ζέσκος. Φώτης ο οποίος ευστοχή. 11 με 6 7 βολές, 1-2 δίποτα, 1-3 τρίποτα, 3 rebound, μια assist, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. 53-54 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 8,5 για τη λήξη. Χαρτ. Λιαδέλης, δύσκολος σου τριών πόντων, εκεί τρέχει πολύ γρήγορα από Μακδόναλτ. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Παϊωακίν. Σαφώς πιο αργός. Μακδόναλτ. Το κλέψιμο προς τιμήν από τον Λιαδέλη. Η μπάλα είναι για τον Μακεδονικό και εδώ είναι ο Ντάριλ Μίτλετον. Ντάριλ Μίτλετον. Ήρθε το Σεπτέμβριο του 2000 στο Παναθηναϊκό. Από την Τζιρόνα. Έχει περάσει την Μπανταλώνα, την Μπαρσελώνα, από την Κάγασα Φερνάντο στη Σεβίλη, από την πλευρά της Ισπανίας, ενώ έχει περάσει και από Τουρκία. Βλέπετε και τα rebound. Από την Ιταλία, δάμε και τα ριμπάουν για τις δύο ομάδες. Παπα-Νικολάου με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Αστοχή, ένα δίδυμο που παίζουν αντίπαλοι για 7η χρονιά με διαφορετικές ομάδες βέβαια. 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Παπα-Νικολάου, ο Αλβέρτης.
Περάσανε για τα χρόνια για τον Πιτσιρικά από την Κλειφάδα. Εδώ Αλβέρτης για τον Μακδόναλτ. Η κίνηση, η πάσα και το μακρινό σούτ από τον Κουτουάη. Ωραία ο συνδυασμός για σεμινάριο, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε. Ωραίο γύρισμα την μπάλας, πάντα ψάχνοντας παίχτη στην κενό και στην αδύνατη πλευρά. 53-57 Παναθηναϊκός, βλέπουμε την κίνηση πάλι και μετά θα πάμε σε time out, να δούμε την καταπληκτική κίνηση των παικτών. Το μακρινό σου του είπε ο Κουτουλουάη, 53-57 ο Κουτουλουάη στους 9 και πάμε σε time out. Κύριε Προεστέ, βλέποντας και τα στούντα εντός παιδιάς του Παναθηναϊκού, βλέπουμε εδώ μια ψύχρεμη και όρημη αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται η οριμότητα της μεγάλης ομάδος και το βάθος βέβαια του πάγκου που υπάρχει από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ δεν παίρνει τις αντίστοιχες βοήθειες και δεν είναι ο Μακεδονικός σαν τους αναπληρωματικούς του παίκτες. Πάντως, όσον αφορά στις λεπτομέρειες, βλέπω έναν Αλβέρτη, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι πια χαμηλή του δώρα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Βλέπω στα τελευταία 1-44-8-2 ο Παναθηναϊκός. Εγώ το βλέπω ουσιαστικά εκτός συστημάτων επίθεση στον Αλβέρτη. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε. Είναι ο παίκτης που φυσικά και η άμυνα του αντιπάλου προσαρμόζεται πάνω του και γι' αυτό μένουν και κάποιοι άλλοι καινοί παίκτες. Είναι ένας παίκτης επικίνδυνος, τον οποίο δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο. Αλβέρτης για τρεις μέσα. Παίζει με τρεις περιφερειακούς ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Μακεδονικό και να μαρκάρει. Είναι ο Φώτης, ο Κουτουλάη και ο Αλβέρτη. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ο Ψηλός, το οποίο είναι αρκετά έμπειρος και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και κυνηγητό από τους παίκτες του Μακεδονικού. Το φάουλ πάνω στο Λιαδέλη, 60-53 από το πρώτο καλάθι του Φρανκίσκου Αλβέρτη. Και μερικά πράγματα, κύριε Προεστέ, όσα χρόνια για να περάσουν δεν χάνονται, όπως αυτό το απίστευτο ψιλοκρεμαστό σου του Αλβέρτη. Πάνω από το κεφάλι, σαν να κάνει αράουτ, αλλά αυτό το σουτ που εκτελεί τις αντίπαλες άμυνες εδώ και 10 χρόνια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ο Φραγκίσκος είναι από τα μεγάλα του προσόντα αυτά και είναι ένας παίκτης, είπαμε, που μπορεί μέχρι στιγμές να μην είχε σκοράρει, αλλά πάντοτε προβληματίζει την αντίπαλη άμυνα που θέλει μια προσαρμογή πάνω του. Μια ταχύτατη ενέργεια, ενέργεια βγαλμένη από το NBA αυτή, από τον Jason Hart. Τον έχασε ο McDonald's. Εδώ κοιτάξτε τι έκανε στο McDonald's με αυτή την περίφημη σταυρωτή του τρίπλα. Ο Χάρτ φτάνει τους 16 πόντους. Φώτσις, Κουτουάη, η λόμπα για τον Φώτση και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ πολύ έξυπνο. Εκεί που ήταν και τα τέτ με το καλάθι ο Αντώνης Φώτσης. Τζέσον Χάρτ σε μεγάλο παιχνίδι σήμερα. 16 πόντοι, 5-9 δίποτα, 1-3 τρίποντα. Ένα rebound, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα. Και στον αγώνα ο Κολόκας. Ο Κολόκας και θα παίξει με πιο κοντό σχήμα ο Μακεδονικός. Με τον Κολόκα στο 4 να μαρκάρει το Φώτση για να τον κυνηγήσει προφανώς και στην περιφέρεια. Αλβέρτης, Μίτλετον, στέκεται στον αέρα, αλλά έχουμε το φάουλ από τον Κολόκα για τον Χαν Λόγκτεν. Θα δούμε. Το φάουλ είναι από τον Μπεν Χαν Λόγκτεν, το τέταρτο. Το 55-60 παραμένει, 6 λεπτά για τη λήξη και νομίζω ότι το σημείο αυτό είναι κρίσιμο για να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει επαφή με το σκόρο Μακεδονικός. Χαν Λόγκτεν και εδώ. Ο Μαρκόπουλος που εξανίσταται. Γιατί εξανίσταται ο Μαρκόπουλος, Γιάννη, γιατί φωνάζει? Γιατί το φάουλ δόθηκε στο Μέχαν Μπλόγκτεν και είναι το τέταρτο. Τι να κάνουμε, τραφός αυτό ήταν. 55-60. Ο Ντάριλ Μίτλετον στις βολές. Με το κλασικό jump shoot. 61-55 ο Ντάριλ Μίτλετον. Που φτάνει τους 6 πόντους. Στην Τζιρόνα που έρθει και 19,1 πόντους και 8,8 rebound, αλλά είπαμε άλλες οι απαιτήσεις στη Τζιρόνα και άλλες του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, αυτό μην το ξεχνάμε. Στον αγώνα και ο Λάκοβιτς από την ΚΚΑ Νοβομέστο και από τα μεγάλα ταλέντα της Σλοβενίας. Άλλος ένας superstar στη χώρα του. Ο Λάκοβιτς μακάρι τώρα τον Χαρτ. Εκεί είχε πολύ ψηλά ποσοστά. 20,9 πόντους μέσα στον όρο. Ο Παπα-Νικολάου πολύ πολύ δύσκολο σουτ, χωρίς καμία τύχη βέβαια. Πήγε να κερδίσει το φάουλ μάλλον ο Δημήτρης, αλλά... 55-61 και τώρα ο Λάκοβιτς σε ρόλο playmaker. Στη θέση του McDonald's. Αλβέρτης, ένα ζευγάρι που το βλέπουμε πολλά χρόνια, ο Παπα-Νικολάου Αλβέρτης. Λάκοβιτς. Αντίπαλα τον Χαρτ. Πάσα σε μια διαφημιστική πινακίδα. Βλέπετε εδώ το πιτσιρικά. Τον Γιάκα Λάκοβιτς, γερμένος στο 78. Φωνάζει και στο DVD.
61-55 για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που σαφώς και δεν έχει κρυφθεί. Κολόκας. Γιαδέλης. Αντίπαλο του Κουτλουάη. Το drive για τον Κολόκα. Πατώντας τη γραμμή. Αστοχή. Ο Παρικολάου μπερδεύεται με τον Χανλόκτερ. Μαζεύει την μπάλα. Δυναμική επέμβαση Αλβέρτη εκεί. Παρά λίγο τα νεύρα. Εντάξει, όχι δεν είναι στην κερκίδα, άλλωστε μιλάμε για μια από τις καλύτερες έδρες στην Ελλάδα. Εδώ. Εντάξει, ας μην τα σχολιάσουμε αυτά, αλλά αυτά μέσα στο παιχνίδι. Με συνένταση. Δεν υπήρξε συνέχεια, 61-55. 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Νομοτελειακά μετά φτάνουμε και, και στη χειραψία, εντάξει, γνωστά αυτά. Για Δέλης. 61-55 ο Παναθηναϊκός, το πεντάλεπτο του αγώνα πια. Κουτλάει πάνω στο Γιαδέλη. Γιαδέλης, Παπα-Νικολάου με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Γιαδέλης, μαρκαρισμένος, μακρινό σουτ, χωρίς τύχη. Κολόκας πολύ ψηλά, ανενώνει η επίθεση. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ούτε τώρα. Κολόκας και πάλι. Ο Κολόκας έχει βοηθήσει πολύ στα επιθετικά rebound τον Μακεδονικό. Παπα-Νικολάου καρφώνει. Ωραία, για να αποφύγει πιθανή σκέψη κότσι για τάπα. 61-57 στις 4 διαφορά, 4,5 για τη λήξη, μεγάλο παιχνίδι πάντα στην Κοζάνη. Κότσι, Κουτουάι, Μίτλετον, ωραίο το πίβο του καλάθι. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ ωραία με αυτή την απλή κίνηση. Το ξεμαρκάρισμα ήταν και η πάσα καλή και πρέπει να πηγαίνει μπάλα εκεί, γιατί βλέπουμε ότι ο Λόνστον έχει 4 φάουλ και δεν μπορεί να μαρκάρει πια μέσα στη ρακέτα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό μεγάλο για το Μακεδονικό. 4 λεπτά για τη λήξη, 63-57 Παναθηναϊκός. Παπα-Νικολάου, εκτός ισορροπίας στο σουτ, φάουλ από τον Φρανκίσκο Αλβέρτη, είναι το δεύτερο. Εδώ ο Φρανκίσκο Αλβέρτης με νέο look. Κάθε χρόνο έχει διαφορετικό. Άλλος ο Αλβέρτης μαζί με 2-3 ακόμη παιδιά. Δεν είναι απλώς πρωταγωνιστές του μπάσκετ, είναι από superstar του ελληνικού αθλητισμού. Ο Αλβέρτης, ο Σιγάλας και δύο τρεις άλλοι. Και από την νέα γενιά, ο Κότσης, ο Κακιούζης, από την ΑΕΚ, ο Τικούδης. 63-57, 3-54 για τη λήξη. Ξαναπαίρνει όμως και διορθώνει. Μετράει το καλάθι ο Σπυρίδωνος, καθώς φαίνεται πως ήταν στην κάθο. Θα το δούμε όμως επανάληψη αν υπάρχει. 63-59, για να δούμε εδώ. Οριακά θα έλεγα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν στην κάθο αυτό το καλάθι. Δεν είμαι σίγουρος. Οριακά. 63-59, διάμεση περίπου για τη λήξη του αγώνα. Θα παρικολάει αυτά τους 13 πόντους. Πάντως ήταν ένα κρίσιμο καλάθι για το Μακεδονικό. Αλβέρτης, διστάζει. Λάκοβιτς, Αλβέρτης, Μίτλετον, θέλει να περάσει κοντά στο καλάθι, εκεί που είναι η δυναμή του. Νέο πίβοτ, έρχεται και διορθώνει την κατάσταση ο Αντώνης Φώτσης με το ύψος του, 2-7, το άλμα του και πλέον η θητεία του NBA στην πλάτη του. 65-59, ελέγχει την κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Γιαδέλης, παίρνει την baseline, Χαν Λόγκτεν, 11 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεσης. Παπα-Νικολάου, δεν υπάρχει φάουλ. Μπαίνει Χαλόγκτερ, βλέπει το χρόνο. Παπα-Νικολάου, για τρεις πολύ πολύ δύσκολο σουτ. Αψυχολόγητη ενέργεια. Τελείων ο χρόνος. Αλβέρτης. Πότσης. Λάκοβιτς. 2-40 για τη λήξη του αγώνα. Λάκοβιτς. Στη γωνία ο Πότσης, χαμηλά στο Μίτλετον. Μπερδεύεται, Αλβέρτης για τρεις, ασφαλικά μαρκαρισμένος, μέσα! Νομίζω κύριε Προεστέ ότι στο σημείο αυτό με το τρίποντο του Αλβέρτη γέρνει πλάστικα. 68-59, με τον Αλβέρτη να έχει 2-2. Σωστό τρίποντο του Αλβέρτη, όσο στην προηγούμενη του ενέργεια όταν πήρε την πρώτη πάσα στον εκδηλιασμό που σταμάτησε το παιχνίδι, γύρισε την μπάλα έξω και δεν πήγε σε μια γρήγορη επίθεση. Εκεί φαίνεται ο μεγάλος παίκτης και ο έμπειρος παίκτης. Γύρισε η μπάλα, ξαναπήγε σε αυτόν και πέτυχε το τρίπο το καλάθι. Βέβαια, ούτε το καλύτερο για την ομάδα του. Για να δούμε την παράληψη. Η πάσα είναι του Λάκοβιτς. Είναι του Λάκοβιτς. Εδώ βλέπουμε τον Αλβέρτη. Παίρνει την μπάλα, είναι μόνος του. Είναι μόνος του. Διασμό για σουτ. Σταματάει το παιχνίδι και γυρνάει την μπάλα έξω. Εδώ φαίνεται η εμπειρία του μεγάλου παίκτη και του όριμου παίκτη. Και βλέπουμε έναν Αλβέρτη στα 28 του πια που παίζει από τον 90 στο Παναθηναϊκό, 12 χρόνια έτσι. Ακόμη και στο παλιό ποδόσφαιρο να ήμασταν, είχαμε 12 ετία. Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση το εξής. Ένας παίκτης που είναι superstar, γιατί είναι superstar ο Αλβέρτης. Ένας παίκτης που όλα αυτά τα χρόνια ήταν το πρώτο βιολί. Έτσι. Αυτός ο παίκτης κάθεται στον πάγκο
Μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν εκβιάζει προσπάθειες. Μοιράζει assist και καλές. Παίζει άμυνα, τσακώνεται στην άμυνα. Και έχει 2-2 στο τρίποντο. Αυτό είναι η ωριμότητα του παίκτη και είναι και η ωριμότητα του μεγάλου παίκτη. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πιστεύω ότι τα έχει ο Αλβέρτης και είναι αυτά που τον καθιερώνουν και στη συνείδηση της ομάδος του και του προπονητή του αλλά και του κόσμου. 68-59, ο Γιάννης Νάτου θα μας πει τι ακριβώς δημήφθη στον πάγκο του Μακεδονικού. Ο Σούλης Μαρκόπουλος ζήτησε σε καμία περίπτωση να μην γίνει φάουλ από την πλευρά των παικτών του, καθώς θα οδηγήσει αυτόματα στους παίκτες του Παναθηναϊκού στην γραμμή των προσωπικών βολών. Ένα από και πέρα ζήτησε και μια σχετική ταχύτητα στην επίθεση, καθώς δεν έχει τον χρόνο στη διάθεση του Μακεδονικός. Λευτέρη Δούκας, ακούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς πιστεύει κάτι σχεδόν αυτονόητο ότι οι τελευταίες επιθέσεις, οι απέλπιδες του Παναθηναϊκού θα γίνουν με τον Παπα-Νικολάου και τον Λιαδέλη. Και ζήτησε από τους προσωπικούς τους αντιπάλους να τους οδηγούν κοντά στον Φώτση, ώστε να τους κόβει ο Αντώνης Φώτσης με τάπες, όπως περίπου προσπάθησε να κάνει ο Αλβέρτης εδώ. Το φάουλ του Αλβέρτη πάνω στο Λιαδέλη. Θα δούμε σε επανάληψη. Ο Λιαδέλης ξεφεύγει ουσιαστικά του κουτλουά, έρχεται ο Αλβέρτης. Από εδώ δεν φαίνεται καλά, δεν φαίνεται να ακουμπάει το αριστερό χέρι του Λιαδέλη. Το δεξί δεν το ακουμπάει σίγουρα. Πώς με το σώμα να έγινε το φάουλ. Αυτό έδειξε τουλάχιστον ο κύριος. Πάντως ο διαιτητής έχει καλύτερη οπτική γωνία από εμάς. Εμείς είμαστε γύρω στα 20 μέτρα από εκεί. Το 59-68 παραμένει. 60-68 για ένα πόντο το σουτ. Ένας από τους κορυφαίους στον αγώνα σήμερα ο Άρελ Μακδόναλντ. Χαρτ κλέβει την μπάλα αλλά έχει ακουμπήσει γραμμή. Είναι σαφές, μια ακόμη σωστή απόφαση των διαιτητών. Μακδόναλντ του δίνει και το χέρι του Χαρτ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Αλλά 4 κούκκι δεν μπορούσαν να φέρουν την άνοιξη. Εδώ ακουμπάει τη γραμμή. Έχει ήδη ακουμπήσει. Διαφωτιστικό να δω και αυτό το replay. Αλβέρτης. Κουτλάει και λάθος του Αλβέρτη, του Λιαδέλη εκεί. Καθώς στέλνει άκοπα τον Κουτλάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών, από εκεί που είναι πραγματικός εκτελεστής. Εδώ είναι ο Λιαδέλης, εκεί είναι ένα σημείο που δεν χρειάζεται να το φάουλ. Ο Ήπο Κουτλουάη με 9 πόντους μέχρι στιγμής και 1-2 βολές. 2-3 τώρα. Για τον Παναθηναϊκό 12 πόντους έχει ο Παπαδόπουλος. 6 ο Αλβέτης, 11 ο Φώτσης, 10 Κουτλουάη, 10 Μίλετον, 7 Τσαρτζαρίς, 7 Μακδόναλντ και 6 Μπιούφορντ. Μέσα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται πια με διψήφιο αριθμό πόντων, 70-60 στο δίλεπτο του αγώνα. Η μπάλα είναι βέβαια για τον Παναθηναϊκό, ο φάουλ θα πάει πολλές, αλλά νομίζω ότι πια με την εμπειρία του Παναθηναϊκός και το υλικό που διαθέτει μπορεί να λέει ότι έχει ακουμπήσει την νίκη, έτσι. Σίγουρα, πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και ο Μακεδονικός δεν φαίνεται να έχει και τις λύσεις απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού για να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Λιαδέλης σε 2-3 επιθέσεις που πήγε να πάρει επάνω του δεν είχαν έψει το κουτέλο. Το ίδιο που ο Παπα-Νικολάου. Ο Χάρτ είναι πολύ καλά κλεισμένος από τον Μακδόναλντ. Του κυνηγάει πάρα πολύ να μην ξαναπάρει την μπάλα. Τον παίζει overplay. Νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. 70-62 Παναθηναϊκός, 1-48 για τη λήξη του αγώνα. Μακδόναλντ με αντίπαλο τον Χάρτ. Μακδόναλντ, βήματα, καταπληκτική άμυνα Χαρτ πάνω στην τρύπα. Είναι η δεύτερη καταπληκτική άμυνα που βγάζει πάνω στον Μακδόναλντ και όχι κάποιο τυχαίο παίκτη. Βλέπετε εδώ τον απόφυτο του Μίσιγκαν και επί πολλά χρόνια φυτεύοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η άμυνα του Χαρτ ήταν καταπληκτική και στις δύο περιπτώσεις. Μέσα! 65-70! Και οι παίκτες του Μακεδονικού φαίνεται πως πιστεύουμε πως το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Περιμένουμε να μετρήσει το καλάθι από το μακρινό σουτ του Jason Hart. Κάποιο πρόβλημα εκεί με το φωτεινό πίνακα. Λοιπόν, 5-0, 26 δεύτερα, 70-65, 1-34 για τη λήξη. Λοιπόν, κύριε Προεστέ, λέγαμε πριν από δευτερόλεπτα ότι ενώ βλέπετε από τα 7,5 μέτρα το σουτ του Hart, ο οποίος εκτάζει 19 πόντους με 2-4 τρίποντα, 5-9 δίποντα, 3-4 βολές. Πριν σας δύο κλεψίματα, να και τα τρίποτα. Απόλυτη σοπαλία στα τρίποτα δύο ομάδες. Λέγαμε ότι το παιχνίδι δύσκολα γυρίζει. Από δύσκολα έως απίθανα. Μετά από αυτά τα δύο καλάθια αλλάζουν οι πιθανότητες. Εντάξει, το μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ
είναι ένας κανόνας αυτό. Ποτέ δεν μπορεί να πει ότι ένα παιχνίδι τελειώνει. Είχε το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός, φαινόταν κάπως όπως είπαμε σε καθαρισμένα τα πράγματα. Την άλλη πλευρά όμως το τρίποντο του Χαρτ αυτή τη στιγμή δίνει άλλη πνοή στην ομάδα του Μακεδονικού και νομίζω ότι στην άμυνα αυτή παίζεται το παιχνίδι κατά μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Λοιπόν, 1 και 34 για τη λήξη, 65-70. Λευτέρη Δούκα, αλλάζει κάτι στον Παναθηναϊκό μετά από αυτά τα δύο καλάθια που έφεραν 5 πόντους? Δεν ξέρω αν με άκουσε ο Λευτέρης Δούκας. Δημήτρη, σε ακούω. Οι εντολές του Ομπράντοβιτς δόθηκαν κυρίως στον Αντώνη Φώτση. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς αν πρόκειτο για εντολές που αφορούσαν την άμυνα ή την επίθεση. Δεν μας αφήνω πλησιάσουμε στον πάγκο. Πάντως ζήτησε κατά κύριο λόγο πιο πιεστική άμυνα, επενδύοντας το γεγονός ότι η παίκτες του Μακεδονικού θα είναι σαφώς πιο κουρασμένοι από τους δικούς τα τελευταία αυτά λεπτά. Μακδόναλτς, ένα σόλο. Εκεί μπερδεύονται όλοι και ο Αλβέτσι παραθάρει στο Χατ. Τζέισον Χατ με αντίπαλο τον Γιάκα Λάκοβιτς. Υπάρχει αμυντικό φάουλ και ακούμε γρήγορα τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Σούλης Μαρκόπουλος ζήτησε η ομάδα του να τρέξει πάρα πολύ στον ευνηδιασμό. Από εκεί πέρα επιθετικά να παίξει ανοιχτά για να έχει και το ελεύθερο τρίποντα αλλά και το ελεύθερο drive προς το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ενώ στην άμυνα ζήτησε να γίνουν παγίδες για να γίνει το κλέψιμο. Προς το παρόν ο Χάρτ είναι στις βολές σε ένα από τα καλύτερα του φετινά παιχνίδια. Αστοχή. Αυτό που συμβαίνει στο κήπεδο είναι φοβερό, ενώ εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Λάκοβιτς έκανε φάουλ. Αλλά τέλος πάντων, ο Χάρτ ευστοχή, 20 πόντι του, 66-70. 4 πόντια και αρκετή ώρα ακόμη. Έχει αρκετή ώρα, αλλά βέβαια ακόμη ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι, έτσι. Έχει την μπάλα και έχει 4 πόντους. Φώτσης. Χάρη προς τη μήνυ μπάλα από τον Χαν Λόγκτεν. Εκεί είναι δύσκολο να μαρκάρει τον κατά πολύ γρηγορότερο Φώτση. Λάκοβιτς με δύο playmaker ο Παναθηναϊκός. Και τρίτο το Κουτσουάι που είναι καλός χειριστής. Γιάκα Λάκοβιτς. Στη γωνία ο Ήπο Κουτσουάι. Το μπάσιμο. Έρχεται και ο Φώτσης δυνατά. Ο Χαν Λόγκτεν μαζεύει την μπάλα. Καταπληκτική άμυνα του Μακεδονικού και σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χαρτ χαμηλά από Μανικολάου. Ωραία για τον Κολόκα το φάουλ εκεί από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Λοιπόν, να που το παιχνίδι παραμένει συναρπαστικό στο τέλος, σε ένα γκρανκινιολικό φινάλε, σε χιτσκοκικό σενάριο. Λοιπόν, εδώ υπήρξε πολύ ωραία εκεί άμυνα του Μακεδονικού. Δεν υπήρξε σωστό γύρισμα από πλευράς παιχτών του Παναθηναϊκού. Ήθελε περισσότερο υπομονή να βγει από κάποιο σουτ το Αλβέρτη ή ο Κουτουλάι να κάνουν ένα εύκολο σουτ. Αν σκοράρει ο Κολόκας, που σκοράρει, είναι ο πρώτος παίκτης πέραν της γνωστής τετράδας, η αδέλφη Παπα-Νικολάου, Χαρτ και Χαν Λόγκτεν, που σκοράρει στον αγώνα. Μέσα και δεύτερη, 68-70, τι παιχνίδι σήμερα, 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μεγάλο παιχνίδι. Άριελ Μακδόναλντ. Πολύ καλό σήμερα, θετικότατος. Με 7 πόντους και 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Μακδόναλντ, 30 δευτερόλεπτα για τον αγώνα. Man to man ο Μακεδονικός βρίσκει διάδρομο για τον drive. Πατώντας τη γραμμή ο Κουτουλάι, στάρει μέσα. Πατώντας τη γραμμή 72-68. Άψογος ο Σκινάς ήταν δίπλα στη φάση. 72-68, 20 δευτερόλεπτα για την εξεπίθεση. Χάρτ εναντίον όλων. Αφήνει την μπάλα μέσα. 70-72 στο καλύτερο παιχνίδι του Χάρτ στην Ελλάδα. Ο πρώην playmaker των San Antonio Spurs δείχνει δείγματα ταλέντου και οριμότητα στα 24 του χρόνια. 72-70, από εδώ και πέρα όλα έχουν ένα δικό τους ειδικό βάρος. Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν και φτάνουμε στο τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαδέλη. Νομίζω έχει μετρήσει το γεγονός ότι ο Μακεδονικός έχει κρατήσει χαμηλά στο σκορ το Παναθηναϊκό. Και ο Λάκοβιτς, να δούμε στο πρώτο του ουσιαστικά σουτ προς την αντίπαλη, προς την αντίπαλη καλά θα είναι ευστοχή, ευστοχή τελικά στη βολή ο Γιάκα Λάκοβιτς. 73-70. Αν το πετύχει είναι ένα πλέον πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό. Ευστοχή, καθώς τετράποντο δεν υπάρχει. Φορά στο παιχνίδι ήταν, νομίζω, οι δύο κρίσιμες, πολύ κρίσιμες βολές για την ομάδα του. Διαδέλης. Παίρνει την baseline. Το φάουλ από τον Λάκοβιτς. 9 πριν από τη λήξη. Ευστοχή ή δεν ευστοχή ο Λιαδέλης, θα πάμε σε φάουλ. Μετά είναι δεδομένο αυτό. Και τα τελευταία 9 δευτερόλεπτα αναμένονται πολύ περισσότερα σε πραγματικό χρόνο. Να και η ορχήστρα. Παναγιώτης Λιαδέλης με 17 πόντους και 7-8 βολές σήμερα. 8-9, αυτές και αν είναι κρίσιμες βολές. 71-74 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 9 και 11 για τη λήξη, 9 δευτερόλεπτα και 11 εκατοστά. Λιαδέλης
με 18 πόντους. Μέσα και αυτή, 72-74. Να δούμε σε ποιο θα γίνει το φάουλ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το περσάρισμα στο μισό γήπεδο. Το φάουλ του Χανόκτεν στο Φότσι. Όχι, δεν είναι φάουλ. Απλώς... ξαναδίνει το άλλο. Ξαναδίνει το άλλο γιατί πάρα δεν πρόλαβε να βγει από τη βασική γραμμή. Τεχνίδω στο Χανόκτεν γιατί θα αποβαλόταν. Λάκοβιτς προσπαθεί ο Λιαδέλης, η μπάλα είναι καθώς πέρασε, πέρασαν περίπου 40 εκατοστά. Ενώ φωνάζει ο Μαρκόπουλος, για ποιο λόγο Γιάννη Νάτου. Ο χρόνος γιατί κύλησε. 4 δέκατα. 7 και 55, 72-74 και υπάρχει φάουλ. Πολυματρίες συνεχίζονται, Γιάννη. Ο κύριος Σπυρίδωνος εξηγεί στην πλευρά του Μακεδονικού ότι από τη στιγμή που παίκτης ακούμπησε την μπάλα, ότι ο χρόνος απαλώς και έτρεξε. Να το χρονόμετρο δεξιά. Εδώ το φάουλ. Βεβαίως και εδώ νομίζω έχει δίκο ο Μαντροκόπουλος, γιατί από το 8.37 πήγε στο 7.55. Το Μαντζόνας είναι σχολές. Μέσα η πρώτη, 75-72. Και αν ευστοχή τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. 76-72, Λιαδέλης ζητάει την μπάλα. Θα πάει για τρίποντο. Είναι τρίποντο, θα πάει. Πολύ δύσκολο σου τριών πόντων. Είναι airball, προλαβαίνει ο Χανόκτερ, Παπα-Νικολάου. Και τέλος χρόνου, 76-72, η πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί.